300 από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Δημήτρη Τουραδίτη. Αρχάς, να σας ευχαριστήσω εγώ που δέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο σου «Ήλιος Αναρχίας Ανέτειλε», αυτή την έρευνα δηλαδή, της εκδόσης Κουρσάλ. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω ποια χρονική περίοδο καλύπτει η έρευνά σου και ποια είναι τα κριτήρια που έθεσε αυτή τη χρονική περίοδο, αν υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ναι, καταρχάς ας πούμε να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θέλω να πω ότι εντάξει, γιατί πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα. Κάνεις θαυμάσια δουλειά με όλα αυτά τα βίντεο κτλ. Τα οποία ίσως μπορεί να αποτελέσουν, ας πούμε, τέλος πάντων και μια πρώτη ύλη ή δεν ξέρω εγώ τι σε κάποιους, ας πούμε, προφανώς μελλοντικούς μελετητές, ας πούμε, της ιστορίας του γενικότερου έτσι, ελευθεριακού κινήματος του ελλαδικού χώρου. Τώρα, η δική μου έρευνα καλύπτει βασικά ο αρχικός στόχος ήταν να καλύψει την περίοδο από το 1875-76, περίοδο στην οποία εμφανίστηκε η πρώτη, ας πούμε, αναρχική ομάδα στον ελλαδικό χώρο, ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού στην Πάτρα, μέχρι κυρίως τα μέσα της δεκαετίας του 1920, που βέβαια έχουμε την τελευταία έτσι οργανωμένη, ας το πούμε, εμφάνιση κάποιων ελευθεριακών ή κατά βάση αναρχοσυνδικαλιστικών συλλογικοτήτων ή πρωτοβουλειών, τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά θεώρησα επιβεβλημένο να αρχίσω, ας πούμε, με έναν έτσι κατά κάποιο τρόπο ιστορικό πρόλογο, λέγοντας ότι προτού φτάσουμε, ξέρω εγώ, στην ίδρυση του Δημοκρατικού Συνδέσμου του Λαού το 1875-76 στην Πάτρα, υπήρξαν, ας πούμε, κάποιοι πρόδρομοι. Και οι πρόδρομοι αυτοί, ας πούμε, είχαν, όπως και να το κάνουμε, κάποια σχέση, είτε θεωρητική είτε πρακτική, με τα κοινωνικά, τέλος πάντων, προτάγματα της Επανάστασης του 1821, ας πούμε. Τα οποία, ας πούμε, κάποιοι προσπαθήσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με βάση τις τότε, έτσι, ιδεολογίες περί απελευθέρωσης και τα λοιπά, τις ουτοπικές τέλος πάντων, να θέσουν σε εφαρμογή, ξέρω εγώ, στον τότε ελλαδικό χώρο. Οπότε, ας πούμε, υπάρχει μια έτσι μια προϊστορία με προσωπικότητες ή προδρόμους τέλος πάντων, όπως το λέω, οραματιστές και τα λοιπά, και μετά, ας πούμε, έρχομαι στο Δημοκρατικό Σύνδεσμο του Λαού. Βασικά, η περίοδος έτσι που τελειώνω είναι εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 30 και 40, αν και βέβαια, όπως είπα πριν, δεν υπάρχει οργανωμένη αναρχική παρουσία από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 ως τότε. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Τώρα, το κριτήριο, γιατί επέλεξα, ας πούμε, αυτή την συγκεκριμένη περίοδο, είναι ότι από το 1940 και μετά, εντάξει, ξεκινάει μια διαφορετική περίοδος. Όχι μόνο, ας πούμε, γενικά για το επαναστατικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο, αλλά και γενικά για την ελλαδική κοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την κήρυξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε, ας πούμε, τα Δεκεμβριανά, έχουμε τον Εμφύλιο. Είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδος με την οποία, ας πούμε, δεν μπορείς να τη συγκρίνεις, κατά τη γνώμη τη δική μου, με τα γεγονότα, ας πούμε, του 20 ή των αρχών, ξέρω εγώ, του 20ου αιώνα κτλ. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι εντελώς διαφορετικά. Η χώρα, ας πούμε, μετά την λεγόμενη απελευθέρωση, τέλος πάντων, είναι κατεστραμμένη. Οδηγούμαστε στον Εμφύλιο, στη δεκαετία του 50, ας πούμε, που είναι ζωφερή από κάθε άποψη, κοινωνική κτλ. Δεν υπήρχε κανένα κίνημα, ας πούμε. Και φτάνουμε, ας πούμε, στα μεταγενέστερα, έτσι. Και από την άποψη, ας πούμε, της απουσίας κινήματος, και όχι μόνο απουσίας κινήματος, αλλά και γενικά, ας πούμε, έστω και μεμονωμένων, ας πούμε, φυσιογνωμιών. Οπότε, ας πούμε, θεώρησα ότι είναι μία καμπή και ότι πρέπει, ας πούμε, να σταματήσω εκεί. Mm. Από εκεί και πέρα είναι άλλη ιστορία. Ναι. Ωραία. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η έρευνα, πότε την ξεκίνησες? Ξεκίνησα το χειμώνα του 1985-86. Τότε ξεκίνησα, ναι. Και βασικά το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας, του πρώτου σκέλους, τέλος πάντων,
διήρκεσε από τότε 85-86 μέχρι ας πούμε όταν έγραψα τον πρώτο, την πρώτη μορφή ας πούμε του βιβλίου που ήταν στα τέλη του 1991 με αρχές του 1992. Mm. Εκείνο τον καιρό ήταν πολύ δύσκολη η έρευνα, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν, ας πούμε, όπως λέω και στον πρόλογο, δεν υπήρχαν, ας πούμε, οργανωμένα δίκτυα, ας πούμε, βιβλιοθηκών και τα λοιπά στον ελλαδικό χώρο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Η έρευνα, ας πούμε, έγινε μέσω γνωριμιών, εντάξει. Δηλαδή έπρεπε να βρω, ας πούμε, πράγματα μέσω τρίτων και τέταρτων, ας πούμε, προσώπων. Και βέβαια ταξίδεψα και πάρα πολλές φορές στην επαρχία, κυρίως Πάτρα, Πύργο και Βόλο. Πήγα και στην Καβάλα, βέβαια από εκεί την Καβάλα δεν έβγαλα τίποτα, αλλά κυρίως ας πούμε Πάτρα, Πύργο και Βόλο. Αυτά ήταν τα τρία, οι τρεις ας πούμε πρωταρχικοί στόχοι μου όσο αφορά ας πούμε την έρευνα και την ανακάλυψη υλικού και μετά βέβαια ακολουθούσα ας πούμε αυτό που λέμε αποβελτίωση και αντιπαραβολή, ας πούμε, με άλλα στοιχεία και τα λοιπά, ας πούμε. Τι είδη το ξεκίνησε όλο αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, έβλεπες, ξέρω εγώ, ότι υπήρχε κάποιο κενό και ναι, δεν υπήρχε κάποια ιστοριογραφία γύρω από αυτό, ότι είχε το ξεκίνησα από προσωπικούς και μόνο λόγους. Δεν είχα, ας πούμε, αναλάβει το έργο καμίας ομαδοποίησης ή συλλογικότητας κτλ. Και το ξεκίνησα ας πούμε για ένα και μόνο λόγο. Επειδή από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν το 85-86, είχα διαβάσει πάρα πολλά ιστορικά βιβλία, πάντα με ενδιαφέρει η ιστορία, να πω εδώ, η ιστορία ας πούμε του σοσιαλιστικού και εργατικού κινήματος, γενικότερα του επαναστατικού κινήματος, με ενδιαφέρει ας πούμε από τα γυμνασιακά μου χρόνια ας πούμε. Και επειδή στη δεκαετία του 70, εντάξει, υπήρξα και μέλος, ας πούμε, αριστερής πολιτικής νεολαίας. Οτιδήποτε έκανα ήταν με προσωπική μου πρωτοβουλία. Κάποια στιγμή, στις αρχές της δεκαετίας του 80, ενώ είχα διαβάσει πρωτίστως τα βιβλία του Κορδάτου, μετέπειτα, ας πούμε, διάβασα και οτιδήποτε άλλα ιστορικά υπήρχαν. Μέχρι το 85-86 είχα έρθει σε επαφή, ας πούμε, το έργο του Μοσκόβ, του Ηλία Λεφούση από το Βόλο, του Μιχάλη Δημητρίου και αυτών. Θεώρησα όμως ότι διαβάζοντάς τα, ότι ειδικά ο Κορδάτος είχε πέσει ας πούμε σε πάρα πολλές αντιφάσεις και υπήρχαν ας πούμε πάρα πολλές τρύπες εντός εισαγωγικών στο ιστορικό του αφήγημα τέλος πάντων όσον αφορά συγκεκριμένες ας πούμε αναρχικές ομάδες και αυτές οι αναρχικές ομάδες βέβαια ήταν ας πούμε η ομάδα της Πάτρας και του Πύργου κυρίως. Γιατί εκείνο τον καιρό ας πούμε αγνοούσα ότι υπήρχαν ξέρω εγώ και αναρχικές οργανώσεις ας πούμε στο Βόλο ή στην Αθήνα κτλ. Υπήρχε ας πούμε, δεν είχε γίνει έρευνα και απλώς είχα υπόνοιες ας πούμε ότι υπήρχαν. Ναι. Αλλά δεν μ' άφηνε, ήμουν εντελώς ανικανοποιητός όσον αφορά κυρίως την αφήγηση του Κορδάτου, χωρίς ας πούμε να θέλω να μειώσω την προσφορά του ανθρώπου αυτού ας πούμε στην ιστορία του γενικότερου ας πούμε επαναστατικού κινήματος του ελλαδικού χώρου, αλλά βασικά έτσι ξεκινήσε, δηλαδή ως προσωπική ανάγκη. Ήθελα ας πούμε ο ίδιος να εξακριβώσω ας πούμε γιατί ξέρω εγώ υπάρχουν αυτές οι τρύπες και γιατί ας πούμε δεν γίνεται αναφορά ας πούμε σε αυτά και αν γίνεται αναφορά είναι τελείως απαξιωτική έτσι σε σχέση ας πούμε με τα υποτιθέμενα μαρξιστικά λελληνιστικά μορφώματα. Αυτή ήταν η πρωταρχική ανάγκη. Τον τίτλο του βιβλίου τον πήρες, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι είδα μέσα, από ένα άρθρο της εφημερίδας επί τα πρόσω, ναι, το οποίο παραθέτεις και στο βιβλίο. Ως τίτλο. Ναι, ως τίτλο. Κοίταξε να δεις, γιατί έκανες αυτή την επιλογή μέσα σε τόσο αποσπάθεια, ας πούμε. Η απόφαση αυτή, οφείλω να πω, ήταν η απόφαση της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, γιατί ο αρχικός μου τίτλος όλα τα χρόνια, εάν ας πούμε έβγαινε το βιβλίο τα προηγούμενα χρόνια, ήταν ας πούμε ότι, αν κυκλοφορούσε δηλαδή, ήταν ας πούμε αυτό ακριβώς, για μια ιστορία, εντάξει, του αναρχικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Κάποια στιγμή ενώ
βρισκόμενος εκτός Ελλάδας, ας πούμε, και έχοντας, ας πούμε, την ανάγκη να ξαναδώ αυτά τα πράγματα, αυτό έγινε το 2014-2015, το 2014-2015 τέλος πάντων, είδα, μελετώντας, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα που είχα παραθέσει εκεί ως αποσπάσματα ή ολόκληρες προκηρύξεις κτλ., πίστευσα ότι χρησιμοποιώντας, ας πούμε, ως τίτλο ένα απόσπασμα μιας συγκεκριμένης, ας πούμε, αναρχικής προκήρυξης, θα έδινα περισσότερη έγκλη στο έργο, έτσι. Όχι με την έννοια, ας πούμε, να πουλήσω και τα λοιπά, να είναι πιασάρικος ο τίτλος, απλώς, ας πούμε, με την έννοια ότι καταρχάς η προκήρυξη αυτή δημοσιεύτηκε, ας πούμε, στο αρχικό τεύχος, ας πούμε, της εφημερίδας επί τα πρόσω. Και επειδή, ας πούμε, αυτό ήταν ένα πρόταγμα στο οποίο πιστεύανε, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί τότε, οι σύντροφοι εκείνοι του καιρού, πιστεύανε, ας πούμε, ότι η Επανάσταση θα έρθει την άλλη μέρα το πρωί, έτσι. Λοιπόν, με την έννοια, ας πούμε, της αισιοδοξίας το βάζω εδώ πέρα. Δεν το βάζω με την έννοια, ας πούμε, του πιασάρικου τίτλου. Το βάζω με την έννοια της αισιοδοξίας, αλλά και για να δώσω, ας πούμε, εάν μπορώ να το κάνω αυτό, ένα ένασμα σε μελλοντικούς ερευνητές να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, με αυτή την έννοια, και γι' αυτό έφερα, ας πούμε, ως υπότιτλο το «Για μια ιστορία». Το «Για μια ιστορία» έχει βέβαια τη δική της σημασία. Πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτό που έχω κάνει εγώ, τέλος πάντων, δεν είναι η μοναδική ιστορία. Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι εγώ είμαι ο μοναδικός ιστορικός, ας πούμε, του κινήματος του ελλαδικού χώρου. Πιστεύω, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες ιστορίες. Και αν είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνει και μια επεξεργασία, ας πούμε, και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, ας πούμε. Δηλαδή δεν αρνούμε, ας πούμε, ότι μπορεί κάποιος άλλος να κάνει μια άλλη δουλειά. Προφανώς. Έτσι, με αυτή την έννοια. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι η μοναδική ιστορία, έτσι όπως είπαμε, έτσι. Να πάμε λίγο τώρα στο βιβλίο, δηλαδή, και να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Ο Παναγιώτης Οφιανόπουλος ήταν ο πρώτος που το 1849, όπως αναφέρει στο βιβλίο, χρησιμοποίησε σε άρθρο τον όρο σοσιαλισμός. Ναι. Θα μου πεις λίγα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχάς, ο Παναγιώτης Οφιανόπουλος δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αναρχικός. Ήταν όμως, ας πούμε, οπαδός του Σεν Σιμών, έτσι. Και ο Σεν Σιμών ήταν, όπως ξέρουμε, ένας από τους λεγόμενους ουτοπικούς σοσιαλιστές. Υπήρχε μια προϊστορία, έτσι, των Σεν Σιμωνιστών, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, αμέσως μετά την Επανάσταση. Εντάξει, όπως λέω και στο βιβλίο και στο κεφάλαιο, ας πούμε, οραματιστές, υπήρχαν, ας πούμε, οι Γάλλοι Σεν Σιμωνιστές, οι οποίοι είχαν βέβαια καταλάβει κάποιες θέσεις και στον κρατικό μηχανισμό. Τώρα βέβαια θα μου πει κάποιος ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση, ας πούμε, με τα γενικότερα, έτσι, κοινωνικοπολιτικά, πιστεύω. Αλλά θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα, ότι εκείνο τον καιρό, ας πούμε, στις πρώτες προσπάθειες συγκρότησης, ας πούμε, μιας, έτσι, κοινωνίας, ας πούμε, η οποία, έτσι, να δουλεύει, ας πούμε, προς όφελος, τέλος πάντων, των πολιτών της, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν, ας πούμε, να παίξουν, έτσι, κάποιο σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, γιατί, εντάξει, τώρα η οργανωμένη κοινωνία, ας πούμε, έχεις ένα πανεπιστήμιο, μια τράπεζα, δηλαδή, ρε παιδί μου, έχεις, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία συγκροτούν, ας πούμε, την κοινωνία, έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν, ας πούμε, κάποια προτάγματα απελευθερωτικού χαρακτήρα, με την έννοια, ας πούμε, ότι η κοινωνία πιστεύαν αυτοί ότι έπρεπε να οργανωθεί, ας πούμε, σε πιο εξισωτική βάση κτλ. Με αυτή την έννοια. Τώρα, ο Σοφιανόπουλος, ναι, χρησιμοποίησε τον όρο σοσιαλισμός. Ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα του καιρού του. Πιστεύω, ας πούμε, ότι η σκέψη του Σοφιανόπουλου εξελίχθηκε, ας πούμε, μέσω κάποιων άλλων, ας πούμε, τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι. Γι' αυτό τον παρέθεσα τον Σοφιανόπουλο. Επίσης, ο Σοφιανόπουλος, εντάξει, μπορεί να διεκδικείται, ξέρω εγώ, και από τους μαρξιστές. Εμένα δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Όπως και άλλοι μπορεί να διεκδικούνται από τους μαρξιστές, έτσι. Και επίσης, το άλλο είναι ότι δεν ισχυρίζομαι, ας πούμε, ότι ο Σοφιανόπουλος ή οποιοδήποτε άλλοι, ας πούμε, οραματιστές εκείνης της εποχής ήταν ακριβώς αναρχικοί. Όμως, εάν, ας πούμε, οφείλουμε να κάνουμε μια πιο συνολιστική, τέλος πάντων, εξέταση αυτού του πράγματος, πιστεύω, ας πούμε, ότι πρέπει να τους λάβουμε όλους υπόψη. Ανεξάρτητα, ας πούμε, από το τι συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτούς. Αλλά
Και αυτό πάλι είναι σχετικό. Γιατί έχουν περάσει 100 πλέον χρόνια, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αλλιώς, ας πούμε, αν ζούσαμε τότε, θα κρίναμε τις απόψεις αυτών των οραμαστών και αλλιώς φυσικά θα τις κρίνουμε τώρα. Εδώ μιλάμε όμως από ιστορικής άποψης, έτσι. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο ρόλος των Ιταλών προσφύγων στη διάδοση των επαναστατικών ιδεών και να μου πεις και λίγα λόγια για τον Αλμικάρη Τσιπριάνη, τον οποίο αναφέρεις στο βιβλίο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει μια διαδεδομένη, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, ο αναρχικός χώρος ή άνθρωποι, ας πούμε, τον αναρχικό χώρο του ελλαδικού χώρου σήμερα πιστεύουν, που έχουν ασχοληθεί, τέλος πάντων, με τα ιστορικά, δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύουν, ας πούμε, ότι όντως οι Ιταλοί αναρχικοί, ας πούμε, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εμφάνιση των αναρχικών ιδεών, κυρίως, ας πούμε, στη Δυτική Πελοπόννησο. Όμως, έχω πιστεί, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο με την άποψη πια ότι η Ιταλική παροικία, στην Πάτρα κυρίως, συγκροτήθηκε, ας πούμε, από φυγάδες της θήτας της Επανάστασης του 1848-1849, εντάξει, η οποία ήταν βέβαια πανευρωπαϊκή κτλ. Εντάξει, ένα ποσοστό κατέφυγε εκεί. Βέβαια, δεν μείνανε για πολύ εκεί. Και όταν, ας πούμε, εμφανίστηκε ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού το 1875 ή 76, τέλος πάντων, στην Πάτρα, δεν υπήρχε βασικά Ιταλική παροικία. Η Ιταλική παροικία εκείνον τον καιρό είχε διαλυθεί. Δηλαδή, το κράτος του, επειδή φοβόταν, ας πούμε, ότι οι Ιταλοί, ας πούμε, θα δημιουργούσαν προβλήματα, εντάξει, προσπάθησε να τους διοχετεύσει σε άλλα μέρη. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι το... Και συνάγεται από τα ιστορικά, έτσι, γεγονότα ότι το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, της Ιταλικής παροικίας που είχε περάσει στην Πάτρα μετά την ήττα των επαναστάσεων του 48-49 προωθήθηκαν, ας πούμε, προς τη Μέση Ανατολή. Ίσως, ας πούμε, πήγαν, ξέρω εγώ, στα τουρκικά παράλια Σμύρνη, γιατί υπήρξε, ας πούμε, στη Σμύρνη, ξέρω εγώ, κάποια, έτσι, σημαντική κοινότητα, αλλά κυρίως, ας πούμε, στην Αίγυπτο. Και ότι, ας πούμε, στην Πάτρα την εποχή που ιδρύθηκε ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού παρέμενε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε κατά πόσο ακριβώς, εντάξει, γιατί δεν υπάρχουν, ας πούμε, και δεν έχω, στη δική μου αντίληψη μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αλλά δεν ξέρω. Δεν είμαστε σίγουροι. Αν πεις και λίγα λόγια για τον Αλμικάρη Τσιπριάνη. Ο Αλμικάρη Τσιπριάνη ήταν αναρχοσοσιαλιστής. Ήταν ένας, καταρχάς συμμετείχε στους Γαριπαρδινούς, όπως πάρα πολλοί, έτσι, αναρχικοί εκείνες της εποχής και σοσιαλιστές. Συμμετείχαν, ας πούμε, σε διάφορους εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους, πιστεύοντας, ας πούμε, ότι με τη συμμετοχή τους μπορούσαν, ας πούμε, να τους προσδώσουν, ξέρω εγώ, κάποια, ας πούμε, γενικότερα απελευθερωτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εκτός, ας πούμε, από το στενά, ας πούμε, εθνικό απελευθερωτικό, να το προεκτείνουν, ας πούμε, να το επεκτείνουν και να δώσουν ένα πιο γενικότερο, έτσι, επαναστατικό, μια γενικότερη επαναστατική υφή, τέλος πάντων. Ο Αμιλκάρη ήταν, έτσι, μια εμβληματική προσωπικά, μπορώ να πω. Συμμετείχε στην εξέγερση ενάντια στον Όθωνα, στη βάση του 1862. Συμμετείχε, ας πούμε, και στους κριτικούς αγώνες. Έζησε και ένα διάστημα, ας πούμε, στην Αίγυπτο. Παραδόξως, όπως αναφέρω και στα μέσα κεφάλαια, είχε γράψει και ένα κείμενο στο οποίο, ας πούμε, πενούσε κάποιον νεοκλή Καζάζη, ο οποίος ήταν σοσιαλιστής, δηλαδή σοσιαλδημοκράτης, αλλά δεξιής υφής, ας πούμε, προτρέποντάς τον, ας πούμε, με το νεωτεριστικό του πνεύμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να προσδώσει κάτι άλλο, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, ας πούμε. Τέλος πάντων, δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα κρίνοντάς το, θα μπορούσε να το πει κανείς ότι είναι αρκετά, ας πούμε, ρεφορμιστικό, αλλά επίσης συμμετείχε και στη μάχη του Δομοκού το 1897, όταν, ας πούμε, υπήρχε ένα γαριβαρδινό σώμα, εντάξει, που συμμετείχε στο γενικότερο, τέλος πάντων, κλίμα και τα λοιπά του ελληνοτουρκικού πολέμου, το οποίο ήταν οι Γαριβαρδινοί, οι οποίοι, εντάξει, είχαν ένα μεγάλο αριθμό, ας πούμε, αναρχικών και σοσιαλιστών και τα λοιπά. Μάλιστα τραυματίστηκε κιόλας στη μάχη του Δομοκού. Εντάξει, ήταν, δεν μπορώ να πω
δεν μπορώ να ξέρω, ας πούμε, κατά πόσο οι ιδέες του Αμελκάρη Τσιπριάνη επηρέασαν, ας πούμε, το τότε κίνημα. Με την έννοια, ας πούμε, ότι όταν ήταν ο Αμελκάρη Τσιπριάνη στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κίνημα. Δεν υπήρχε κίνημα, δεν υπήρχαν οργανωμένες ομάδες. Και δεν νομίζω ότι ο ίδιος, ας πούμε, ήρθε σε επαφή με το Δημοκρατικό Σύνδεσμο του Λαού κάποια χρόνια μετά. Ωστόσο, εντάξει, το αναφέρουμε, ας πούμε, ως ανάμνηση και ως ιστορικό στοιχείο ότι υπήρχε, ας πούμε, αυτή η σύνδεση, τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις τώρα λίγα λόγια για τον Εμμανουήλ Δαούδογλου. Αν κατά τη γνώμη σου αυτό το πρόσωπο έχει όντως ιστορική υπόσταση ή πρόκειται για alter ego του Πλάτωνα Δρακούλη, όπως το γράφεις και εσύ. Ναι, αρχικά 20 χρόνια πριν, τέλος πάντων, πίστευα και εγώ ότι όντως υπήρχε, ας πούμε, κάποιος Εμμανουήλ Δαούδογλου, ο οποίος μάλιστα κάποια στιγμή πήγε και στη Γαλλία και με τη συντρόφισσά του, ας πούμε, Μαρία Πανταζή, συμμετείχε, ας πούμε, στην εξέγερση στην Παρισινή Κομμούνα του 1871. Όμως, έχω πιστεί τώρα ότι δεν υπήρξε Εμμανουήλ Δαούδογλου, γιατί ήταν alter ego, ας πούμε, του Πλάτωνα Δρακούλη. Παρ' όλα αυτά, στο βιβλίο παραθέτω και τα δύο. Θεώρησα, ας πούμε, ότι είναι σωστό να το κάνω και να μην παραθέσω μόνο τη μία άποψη. Και λέγοντας, ας πούμε, αυτό, νομίζω ότι ο Γιάννης Πούντας, ας πούμε, στο αναρχικό λεξικό, εμένα προσωπικά τουλάχιστον μου άνοιξε τα μάτια όσο αφορά, ας πούμε, αυτό το ζήτημα. Αν και είχα προπολού, ας πούμε, αρχίσει να έχω αμφιβολίες, γιατί υπήρξαν, ας πούμε, κάποιες περαιτέρω έρευνες εκ μέρους μου και δεν μπορούσα να βρω τίποτα, ας πούμε, για τον Εμμανουήλ Δαούδογλου. Ούτε καν τη συμμετοχή του, ας πούμε, στην Παρισινή Κομμούνα, αλλά όχι μόνο τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Δαούδογλου στην Παρισινή Κομμούνα και αν πραγματικά υπήρξε αυτό, ας πούμε, αυτό το πρόσωπο, ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά και τη συντρόφισσά του, ας πούμε, Μαρία Πανταζή. Μαρίας Πανταζή, έτσι. Πριν κάποια χρόνια και μέσω κάποιας συντρόφισσας και τα λοιπά, η οποία εκείνον τον καιρό έκανε και διδακτορική έρευνα σχετικά με την Κομμούνα και τα λοιπά και είχε πάει και στη Γαλλία και τα λοιπά, κάναμε μια επισταμμένη έρευνα, ας πούμε, και δεν βρήκαμε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Ενώ αντίθετα μπορεί να υπήρχαν, ας πούμε, και ονόματα γυναικών που συμμετείχαν, ας πούμε, στις πυρπολίτριες. Εντάξει, μια ομάδα, ξέρω εγώ, που μπορεί να συμμετείχε και η Λουίς Μισελ. Αλλά οπότε δεν νομίζω. Πιστεύω σήμερα ότι όντως, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, τέλος πάντων, ήταν alter ego του Πλάτωνα Δρακούλη. Θέλω να πεις, ποιο θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον ελλαδικό χώρο? Και τι επέφερε αυτό το δημοσίευμα την άποψη των διώξεων? Ναι, είναι το τι είναι η αρχαία, ας πούμε, αυτό του... Μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχε, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Φως, στην Αθήνα, του Σοφοκλή Καρίδη, ο οποίος Σοφοκλής Καρίδης, να πω εδώ πέρα ότι ήταν θεατρικός συγγραφέας, ήταν αντιοθωνικός όμως, ταυτόχρονα ήταν και αντιοθωνικός αγωνιστής. Μάλιστα είχε φυλακιστεί, ξέρω εγώ, είχε διωχθεί, ας πούμε, ποινικά για διάφορα έτσι αντιοθωνικά του άθρα. Εκείνο τον καιρό όμως, όταν δημοσιεύτηκε η Αναρχία, που θεωρείται το πρώτο έτσι αναρχικό δημοσίευμα στον ελλαδικό χώρο, είναι διαπιστωμένο, ας πούμε, ότι ο Σοφοκλής Καρίδης έλειπε και ότι τη θέση του είχε πάρει κάποιος άλλος, ας πούμε, ως εκδότη ή αρχισυντάκτη, τέλος πάντων, της εφημερίδας, και αυτός ήταν ο Δήμος Παπαθανασίου. Υπήρχε όμως μία αντίληψη πριν, τουλάχιστον 10-12 χρόνια πριν, ότι το κείμενο δεν το έγραψε ο Δήμος Παπαθανασίου, αλλά ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος όμως δεν έγραψε κείμενα αυτού του είδους. Ήταν άλλη η φύση ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ήταν ποιητής, ήταν ενταγμένο στο κίνημα του ρομαντισμού, ας πούμε, που επικρατούσε το 19ο αιώνα. Και τέλος πάντων έχει αποδειχτεί κατά πολύ μεγάλο μέρος ότι ο Δήμος Παπαθανασίου, γιατί ο Δήμος Παπαθανασίου έκανε χρέη αρχισυντάκτης στην εφημερίδα του Καρίδη, έτσι. Και δεν... το τι επέφερε, έτσι. Επέφερε, ας πούμε, τη φυλάκιση, την ποινική δίωξη, μάλιστα και του τυπογράφου, ας πούμε. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε και τη συνέχεια, έτσι, που ο Σοφοκλής Καρίδης, ή τέλος πάντων δεν ξέρω ποιος το έγραψε το δεύτερο κείμενο, δεν έχει διαπιστωθεί, μπορεί να ήταν και ο ίδιος ο Δήμος Παπαθανασίου,
που αναγκάστηκε τέλος πάντων η διεύθυνση της εφημερίδας με δεύτερο κείμενο, ας πούμε, σε μεταγενέστερο τεύχος να ανασκευάσει και να πει: εντάξει, ότι εμείς δεν εννοούσαμε αυτό και ότι αυτό που. Ναι. Παρεξήγηση, ας πούμε, και εκ παραδρομής. Λοιπόν, ωστόσο, ναι, πιστεύω ότι αυτό θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον ελλαδικό χώρο. Η αναρχία. Μια που αναφέρθηκες πριν στο Δημήτρη Παπαρηγόπουλο, θες να μου πεις λίγα πράγματα για αυτόν. Ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος ήταν ένας, έτσι, με τα σημερινά λογοτεχνικά δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας dark, έτσι, σκοτεινός λογοτέχνης. Καταρχάς ήταν στο κίνημα του ρομαντισμού. Ήταν πολύ επηρεασμένος, ας πούμε, από το... από την αρχαιοελληνική γραμματεία. Ήταν γιος του γνωστού ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, ποιητής, αλλά και μελετητής, τέλος πάντων. Συμμετείχε σχεδόν σε όλες, με κείμενά του και ποιήματα κτλ., σε όλες τις εκδόσεις του καιρού του. Επίσης έγραψε και αυτή την προσούρα με τους ληστές, ξέρω εγώ, οι σκέψεις ενός ληστού ή καταδίκη της κοινωνίας, το οποίο, ας πούμε, προκάλεσε σ' άλλο, έτσι. Μάλιστα, θέλω να πω εδώ ότι ταυτόχρονα, ας πούμε, που έγραψε αυτά τα πράγματα, είχε γράψει και ένα ευρύτερο έργο, το οποίο το έχω, το έχω διαβάσει δηλαδή, και με έχει παραξενεύσει ακόμα μέχρι σήμερα, το οποίο λέγεται... Ο τίτλος του είναι «Τα καθήκοντα του πολίτη ως χριστιανού και ως ανθρώπου». Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς το εννοούσε αυτό το χριστιανό, ας πούμε. Πάντως, παρέμεινε, ας πούμε, έτσι, μια εμβληματική προσωπικότητα. Ήταν πιστη θάνατος, δηλαδή με την έννοια, ας πούμε, ότι είχε, ας πούμε, αυτή την απεσιοδοξία κτλ. Και αυτό τον οδήγησε, ας πούμε, στον πρόωρο θάνατο, ας πούμε, σε ηλικία 31 χρονών. Περίπου, μετά από μια έτσι ιδιότυπη απεργία πείνας, δεν αρνιόταν, ξέρω εγώ, να φάει και να βγαίνει έξω, ξέρω εγώ, κτλ. Υπήρχε όμως και μια ομάδα, ξέρω εγώ, ήταν ο Κλέον Παράσκος και ένας βασιλιάδης, οι οποίοι ήταν στο ίδιο μήκος κύματος κτλ. Μάλιστα τους λέγανε και Διόσκουρους, τον βασιλιάδη και τον Παπαρηγόπουλο, γιατί ήταν έτσι ταυτισμένοι, ναι. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι έθεσε κάποιες βάσεις. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, μια αιρετική, ας το πούμε, φωνή στο τότε κατεστημένο, έτσι, το λογοτεχνικό ή το διανοουμενίστικο, τέλος πάντων, του ελλαδικού χώρου, ναι, της εποχής. Θες να μου πεις ποια ήταν τα κυριότερα ρεύματα του λεγόμενου κανισιατούριου σπαστισμού και από πού επηρεάστηκαν οι φορείς του τότε? Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι υπήρχαν δύο ρεύματα βασικά. Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου για τρίτο ή άλλα. Πιστεύω, ας πούμε, ότι υπήρχε το ένα ρεύμα, ας πούμε, που ταυτόχρονα με τον αγώνα, ας πούμε, για την ένωση με την Ελλάδα προέτασε, ας πούμε, και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Το άλλο, ας πούμε, ήταν μια εντελώς πολιτικά αντική ένωση με την Ελλάδα, ας πούμε, την έννοια έτσι του να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα κράτος εκεί και έτσι το πολιτιακό και τα λοιπά. Ο Λομβάρδος ήταν βασικά, ας πούμε, εκφραστής αυτού του ρεύματος, ο οποίος ήταν και Ζακυνθινός, δεν ήταν κεφαλονίτης. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, θεωρώ ότι ο Μοφεράτος και ο Μοφεράτος ήταν βασικά ο οποίος εξέφραζε αυτά τα κοινωνικοπολιτικά ρεύματα. Βέβαια, μετέπειτα υπήρξαν και άλλοι, όπως ο Κονεμένος, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν Κερκυραίος, ήταν Επτανήσιος. Και ο Πανάς, οι οποίοι, ας πούμε, δεν θέλανε βασικά την ένωση με την Ελλάδα. Πιστεύανε, ας πούμε, ότι έπρεπε να υπάρξει μια γενικότερη κοινωνική κινητοποίηση, ας πούμε, με προτάγματα, ας πούμε, απελευθέρωση κοινωνική και αποκέντρωση των δήμων και όλα αυτά τα πράγματα. Είχαν επηρεαστεί, ας πούμε, από κυρίως τον Προυντόν, εντάξει, γιατί, εντάξει, ο Μπακούνιν, βέβαια, η σκέψη του Μπακούνιν εκείνο τον καιρό δεν
ήταν καθόλου άγνωστοι, ήταν άγνωστοι στην Ελλάδα, ας πούμε. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια σπουδαγμένοι, ας πούμε, στην Ιταλία και τη Γαλλία κτλ. Είχαν έρθει σε επαφή και με τους ουτοπικούς σοσιαλιστές, ας πούμε, Φουριέ, Σεν Σιμών και Όουεν, ας πούμε, αλλά κυρίως, ας πούμε, με Φουριέ και Σεν Σιμών. Και πιστεύω από εκεί εκπορεύεται, ας πούμε, αυτή έτσι η ριζοσπαστική, τέλος πάντων, πτέρυγα του επαναστατικού, του επτανησιακού ριζοσπαστισμού. Να μου πεις και λίγα λόγια για το Μικέλη Άβλιχο. Ο Άβλιχος. Δεν ξέρω, κοίτα, ο Άβλιχος ήταν μια έτσι ιδιότυπη, ιδιορύθμη προσωπικότητα. Ήταν σατυρικός ποιητής. Λέγεται, ας πούμε, ότι είχε πάει στην Ελβετία και ότι συμμετείχε στην Παρισινή Κομμούνα, αλλά αυτό δεν βγαίνει από πουθενά. Επίσης δεν βγαίνει από πουθενά ότι όντως συναντήθηκε με τον Μπακούνιν. Εκτός, ας πούμε, αν κάποιος λέει ότι συναντήθηκε με τον Μπακούνιν με την έννοια, ας πούμε, ότι ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν υπάρχουν, ας πούμε, ντοκουμέντα που να το στηρίζουν αυτό το πράγμα. Ωστόσο, είχε, ας πούμε, έτσι, μια αναρχική τέτοια. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ολοκληρωμένος αναρχικός. Αλλά λέγεται, ας πούμε, ότι διατηρούσε και ένα κύκλο, ας πούμε, γύρω του, στους οποίους, ας πούμε, εκτός των άλλων, μίλαγε, ας πούμε, και για τα αναρχικά ιδεώδη. Αλλά εκείνη την εποχή, βέβαια, δεν ήταν αποκρισταλωμένο κάτι ιδεολογικά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ας πούμε, ότι όντως ήταν αναρχικός. Εγώ θα το έλεγα, ας πούμε, γενικότερα ελευθεριακός, παρά αναρχικός. Τώρα θέλω να μου πεις τι ακριβώς ήταν η Δημοκρατική Ανατολική Ομοσπονδία, τι ήθελε να καταφέρει, και αν τα χαρακτηριστικά που είχε, θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο διεθνιστικά ή εθνικιστικά. Κοίταξε, η Δημοκρατική Ανατολική Ομοσπονδία ήταν ένα αμόρφωμα το οποίο βέβαια αποσκοπούσε βέβαια στην απελευθέρωση των λαών των Βαλκανίων. Δεν ήταν το ίδιο, ας πούμε, με αυτό που... Δεν νομίζω ότι πρέπει να στοιχαίουμε, ας πούμε, με αυτό στο οποίο συμμετείχε ο Παύλος Αργυριάδης, ο Παναγιώτης βασικά είναι, γιατί το κανονικό του ήταν ο Παναγιώτης, στη Γαλλία. Νομίζω ότι ήταν εντελώς διαφορετικό. Βασικά ήταν διανοούμενοι, έτσι. Δεν είχαν καμία σύνδεση με το υποτιθέμενο εργατικό κίνημα ή με το κίνημα, ας πούμε, το λαϊκό, όποιο κίνημα υπήρχε τέτοιο. Απλώς πιστεύω ότι είχαν διεθνιστικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα και ο Πανάς είχε συμμετάσχει σε αυτά όταν ήταν στη Ρουμανία. Το συμπεριέλαβα ως... Γιατί πιστεύω, ας πούμε, ότι όντως είχαν διεθνιστικά. Δεν νομίζω ότι είχαν εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Και πιστεύω, ας πούμε, σε αυτό συνηγορούν και διάφοροι ερευνητές, όπως ο Χασιώτης, ας πούμε, για παράδειγμα, που είχε γράψει ένα βιβλίο. Ο Λουκής Χασιώτης, ο οποίος εντάξει, έχει προσεγγίσει το θέμα, ας πούμε, από περισσότερο επιστημονική πλευρά, ας πούμε, από ότι εγώ, που δεν είμαι επαγγελματίας ιστορικός και δεν ανήκω στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Με αυτή την έννοια, ας πούμε, συμπεριέλαβα. Δηλαδή, δημοσίευσαν, ας πούμε, προκηρύξεις απευθυνόμενοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους λαούς των Βαλκανικών χωρών να εξεγερθούν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και δεδομένου, ας πούμε, ότι οι αναρχικοί, ας πούμε, και οι επαναστάτες, τέλος πάντων, εκείνες της εποχής συμμετείχαν αναφανβών, ας πούμε, σε αυτά τα κινήματα, γιατί πιστεύανε ότι μπορούσαν, ας πούμε, να προσδώσουν ένα γενικότερο επαναστατικό, έτσι, ένα επίπεδο, τέλος πάντων, στο μετέπειτα, με αυτή την έννοια το βάζω. Δεν πιστεύω ότι ήταν εθνικιστές. Τώρα, συμμετείχαν βέβαια και κάποιοι, ας πούμε, που ήταν κατά κάποιο τρόπο με τα τότε δεδομένα, ας πούμε, στην πολιτική, ξέρω εγώ. Αν και δεν ήταν πολιτική, τέλος πάντων, σοσιαλδημοκράτες, αλλά και πάλι είναι συγκεχημένο, δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα, έτσι. Αναφέρθηκες πριν, αλλά θέλω να πεις λίγα περισσότερα πράγματα για τον Παναγιώτη Πανά. Ποια θεωρείς ότι ήταν η επίδραση της οντότητας στο σοσιαλιστικό χώρο? Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, η περίπτωση του Πανά είναι καθοριστική, ας πούμε. Και μόνο, ας πούμε, και ως εκδότη και ως έτσι, στοχαστή, ας πούμε, και διανοητή. Και ως ενός ανθρώπου ο οποίος είχε επαφή, ας πούμε, με όλα τα επαναστατικά κινήματα του καιρού του και όχι μόνο τα ελλαδικά, έτσι.
Εγώ προσωπικά τον θεωρώ ένα γενικότερο ελευθεριακό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αναρχικός. Ωστόσο, μου αρκεί το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε στην εφημερίδα του την αναγγελία ότι εκδόθηκε η Ελληνική Δημοκρατία, που ήταν η εφημερίδα του Δημοκρατικού Συνδέσμου του Λαού. Επίσης ήταν και σε επαφή με τον Παπαθανασίου, που τον ίδιο καιρό μέσα από την εφημερίδα Μέλλον, μάλλον λίγα χρόνια πριν, και το 1971 και το 1972, ας πούμε, εκθυμνούσε την Παρισινή Κομμούνα, έτσι. Πιστεύω ότι η συμβολή του είναι φοβερή. Το τραγικό είναι, ας πούμε, ότι στα τελευταία του λησμονήθηκε παντελώς, ας πούμε, από τους πρώην συντρόφους του. Επίσης ήταν ένας από αυτούς που, μάλλον ο μοναδικός κιόλας, όχι ο μοναδικός, εντάξει, είχαμε και τον Κονεμένο και τον Μοφεράτο, όπως είπα, και τον Ιακωβάτο, ήταν ένας από αυτούς, ας πούμε, που προωθούσαν το κοινωνικό, έτσι, και γενικότερα, έτσι, απελευθερωτικό νόημα του επτανησιακού, δηλαδή ριζοσπαστισμού. Δηλαδή έλεγαν, εντάξει, να ενωθείς, ας πούμε, αλλά πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, μια κοινωνία η οποία να βασίζεται, ας πούμε, στα αγνά, ας πούμε, δημοκρατικά, στην πλήρη ισότητα και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, και πάλι εδώ, ας πούμε, μπαίνει αυτό η γενικότερη, ας πούμε, θολούρα ιδεολογική εκείνης της εποχής. Αλλά και ακόμα και με αυτά τα δεδομένα, προσωπικά θεωρώ τον Πανά εμβληματική προσωπικότητα και καθοριστική, και ένας από αυτούς, ένα από τα νήματα, ας πούμε, που ένωσαν πολλά πράγματα μεταξύ τους. Πάρα πολύ, έτσι, καθοριστική συμβολή. Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για το ανέφερε στο όνομά του πριν, για τον Νικόλαο Κονεμένο, και να μου πεις ποιες ήταν οι απόψεις του περί γλώσσας και οικογένειας. Μου είπες ότι ήταν αρνητικός στην ένωση των Επτανήσων. Ναι. Και επίσης θυμάμαι ότι γράψαμε στο βιβλίο σου ότι πρωτοχρησιμοποίησε την έννοια κομμουνισμός. Σωστά. Ναι. Στην ουσία ο Κονεμένος, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν ακριβώς αναρχικός, ήταν φουργεριστής. Ήταν φουργεριστής, αλλά με την έννοια ότι έβλεπε και πιο πέρα, έτσι. Εικάζεται επίσης ότι είχε έρθει και σε επαφή με τον Δημοκρατικό Σύνδεσμο του Λαού, γιατί εκείνη την εποχή που άρχισε να δρά ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού, ο Κονεμένος βρισκόταν στην Πάτρα ως πρόξενος της Τουρκίας. Εντάξει, παράξενο αυτό, βέβαια. Ναι, λοιπόν, Κερκυραίος. Ήταν από τους πρωτοπόρους του γλωσσικού ζητήματος, δημοτικιστής, προτού καν εμφανιστεί ο Ψυχάρης. Σημαντικό αυτό. Σημαντικό αυτό. Όπως δημοτικιστές, ας πούμε, ήταν και οι συντάκτες της εφημερίδας Ελληνική Δημοκρατία, του Δημοκρατικού Συνδέσμου του Λαού. Και δεν θεωρώ τυχαίο ότι και οι δύο ήταν σύγχρονοι, και δηλαδή δράσανε περίπου τον ίδιο καιρό, και είχαν, ας πούμε, τις ίδιες απόψεις όσον αφορά το γλωσσικό. Θεωρώ, ας πούμε, επίσης εμβληματική προσωπικότητα και καθοριστική τον Κονεμένο, γιατί ήταν ένας από τους πρώτους, ας πούμε, που, όπως είπες και εσύ, χρησιμοποίησε τον όρο κομμουνισμό, μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο κομμουνισμό σύμφωνα με τα φουριερικά στοιχεία. Δηλαδή ήθελε, ας πούμε, να πρότεινε να γίνει, ας πούμε, μια, έτσι, κομμουνιστική κοινωνία, ας πούμε, στον Ισάκη Βίδος, που είναι κάτω από την Κέρκυρα, ας πούμε, μια πειραματική κοινωνία, ας πούμε, που να έχει, ξέρω εγώ, έναν αριθμό πολιτών γύρω στις 2.000 άτομα, έτσι. Αυτό δεν το έχει κάνει κανείς, και το τραγικό είναι ότι κανένας, ας πούμε, ακόμα και οι υπάρχουσες, ας πούμε, αναρχικές ή αναρχίζοντες ομάδες της εποχής, δεν σχολίασε καν, ας πούμε, αυτή την πρόταση. Όχι, ο Κονεμένος δεν ήταν μόνο πρωτοπόρος αυτό και στο γλωσσικό ή στην χρήση του όρου κομμουνισμού. Ήταν μια, έτσι, πολυσχηδής, ας πούμε, δηλαδή είχε πάρα πολλά στο μυαλό του. Ήταν πρωτοπόρος σε διάφορα πράγματα, δηλαδή μέχρι και στο οικολογικό, στο γυναικείο ζήτημα, για την οικογένεια. Ήταν γνώστης, βέβαια, της Ιταλικής. Μάλιστα το «Κλέφτες και Φωνιάδες», ας πούμε, το είχε γράψει στα Ιταλικά και όχι στα Ελληνικά. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, έχω κάνει μια, έτσι, ενδελεχή έρευνα όσον αφορά τον Κονεμένο, και πιστεύω ότι και αυτός, έτσι, πιστεύω ότι πρέπει να συγκαταλέγεται, ας πούμε, στους προδρόμους, όπως και να το κάνουμε.
δεν μπορούμε, ας πούμε, να τον αγνοήσουμε τον Κονεμένο. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Κονεμένος σήμερα, έτσι τώρα που μιλάμε, είναι εντελώς αγνοημένος. Και από το... δεν νομίζω ότι υπάρχει... είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ακόμα και στο δικό μας κίνημα, που ξέρουν το όνομά του. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό που έλεγε τον Κονεμένο, για τη γλώσσα. Γιατί πιστεύεις ότι, ας πούμε, θέλησε να χρησιμοποιήσει τη δημοτική γλώσσα, την υποστήριξη? Πιστεύω, ας πούμε, ότι ήταν η γλώσσα με την οποία μπορούσε, ας πούμε, να απευθύνεσαι στα πλατύτερα λαϊκά στρώματα. Έτσι. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτό που λέγαμε λογιοτατισμός, εντάξει, επικρατούσε ακόμα τότε στους κύκλους των διανοουμένων, ας πούμε, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους αφιψηλού. Με αυτή την έννοια. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ωραία. Να μου πεις θες λίγα πράγματα για το δημοκρατικό σύνδεσμο των πατρών. Ναι. Δημοκρατικό σύνδεσμο λαού. Ο Δημοκρατικός Σύλλογος, έτσι όπως πιστεύω ότι ήταν το αρχικό του όνομα, γιατί το Δημοκρατικό Σύνδεσμος του Λαού θα το έδινε εάν, ας πούμε, εξελισσόταν, ας πούμε, σε μια φεντεραλιστικού τύπου οργάνωση, ομοσπονδιακή. Κοίταξε να δεις, ήταν, πιστεύω, ας πούμε, μια δωδεκάδα άτομα, εντάξει, γόνοι πλουσίων οικογένειών. Δεν υπήρχε εργάτης ή διανοούμενοι, τέλος πάντων. Πιστεύω, ας πούμε, ότι ήταν οι πρώτοι έτσι, που έθεσαν, ας πούμε, ορισμένα ζητήματα, όπως το ανατολικό ζήτημα και τα λοιπά, και το γλωσσικό. Από μια καθαρά, ας πούμε, έτσι, αναρχική άποψη. Βέβαια, όταν λέμε αναρχική άποψη, εννοώ, ας πούμε, με τα τότε δεδομένα, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι έσπευσαν από την αρχή της εμφάνισής τους να έρθουν σε επαφή και να αποτελέσουν μέρος, ας πούμε, της ομοσπονδίας του Ζηρά και όχι Τζούρα. Τέλος το λέω Ζηρά με τη γαλλική, ας πούμε, προφορά στην Ελβετία. Έτσι που όποιος έχει διαβάσει την ιστορία έτσι, της απαρχής, ας πούμε, του αναρχικού κινήματος, ήταν μια ομοσπονδία που, ας πούμε, έτσι, αποχωρίστηκε, διασπάστηκε τέλος πάντων, αποχώρησε, ας πούμε, από την Διεθνή όταν εξελίχθηκε, όταν, ας πούμε, ναι, εξελίχθηκε, ας πούμε, διαμάχη μεταξύ Μάρξ και Μπακούνιν, και τα ξέρουμε αυτά, είναι γνωστά, να μην τα επαναλάβουμε. Ήταν, ας πούμε, έτσι, η αντιεξουσιαστική τέλος πάντων πτέρυγα έτσι, της Διεθνούς. Και δεν ήταν μόνο, βέβαια, δεν ήρθαν μόνο, βέβαια, σε επαφή με τους Ελβετούς, ήρθαν και σε επαφή με τους Ιταλούς. Έτσι, με Ιταλούς, με Ιταλικές αναρχικές ομάδες. Και μάλιστα είπαν, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε ενέργειες, ας πούμε, να φτιάξουμε και ομάδες, ας πούμε, ξέρω, στα Φιλιατρά, στο Αίγιο, στην Κυπαρισία κτλ. Και σκεφτόμαστε, ας πούμε, να προχωρήσουμε, ας πούμε, σε μια έτσι ομοσπονδία. Που δεν έγινε, βέβαια, γιατί η έκδοση της... της εφημερίδας του Ελληνική Δημοκρατία προκάλεσε σ' άλλο και φυσικά οδήγησε, ας πούμε, στη σύλληψη και καταστολή του εγχειρήματος αυτού. Εντάξει, υπάρχουν, ας πούμε, για όποιον έχει μελετήσει αυτό το ζήτημα, εκείνο τον καιρό, όπως είπα, είχε μια γενικότερη, ας πούμε, στήχηση ιδεολογική. Αυτοί, ας πούμε, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή, ας πούμε, με την τότε, ας πούμε, αναρχική διεθνή. Ταυτόχρονα όμως ο τίτλος Ελληνική Δημοκρατία παραπέμπει σε άλλα πράγματα, έτσι. Προφανώς, ας πούμε, είχαν επηρεαστεί, ξέρω εγώ, από την Ελληνική Δημοκρατία ως τρόπο οργάνωσης, έτσι, ως μη ιεραρχικού τρόπο οργάνωσης, κάπως έτσι. Ότι αντιτεθόντουσαν, ας πούμε, στην ιεραρχική οργάνωση της κοινωνίας, ας πούμε, βάσει κόμματα ή κοινοβουλευτισμό και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και ότι είχαν επηρεαστεί, ξέρω εγώ, από την αρχαία ελληνική αγορά που λέμε, ας πούμε, η δημοκρατία κτλ. Επίσης, ας πούμε, υπάρχει μια έτσι σύγχυση ότι σε ένα από τα κείμενά τους, ας πούμε, στην Ελληνική Δημοκρατία κάνουν λόγο περί πατρίδας. Εντάξει. Εντάξει, έχω δει και διάφορες αναλύσεις ότι εντάξει, δεν ήταν καθαρή αναρχή επειδή κάνανε λόγο περί πατρίδας. Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι κάνανε λόγο περί πατρίδας επειδή πιστεύανε πραγματικά στην πατρίδα.
Νομίζω ότι χρησιμοποίησαν τον όρο πατρίδα με την έννοια, ας πούμε, ότι είμαστε σε αυτόν τον τόπο που, στον οποίο, ας πούμε, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την έννοια. Δεν νομίζω ότι ήταν πατριώτες καθαρά. Ωστόσο, όμως, είχαν και κάποια προβλήματα. Με την έννοια ότι σε διάφορες αναλύσεις, όχι στην, κυρίως με ευθύνη του Αμπελικόπουλου, που ήταν από τις πιο έτσι, ίσως ήταν η πιο έτσι εμβληματική τους φυσιογνωμία, τα μέλη τους, που σε ένα κείμενο, ας πούμε, ανάλυση που είχε υποβάλει ο ίδιος, ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας, έκανε λόγο, ας πούμε, μέχρι και για τον κλήρο, για τον κατώτερο κλήρο κτλ. Για να πω την αλήθεια, και εγώ όταν το πρωτοδιάβασα αυτό το πράγμα, παραξενεύτηκα, ας πούμε. Όμως, δεν νομίζω, ας πούμε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν νομίζω, ας πούμε, ότι είναι κακό αυτό το πράγμα. Με την έννοια ότι, εντάξει, ο κατώτερος κλήρος συμμετείχε, ας πούμε, στις εξεγέρσεις, ξέρω εγώ, των αγροτών, έτσι. Ήταν μέρος του λαού, ας πούμε. Και δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό το πράγμα, γιατί, ας πούμε, σε μια γενικότερη εξέγερση διάφοροι παίρνουν μέρος, έτσι. Δεν θέλαμε να είναι όλοι αναρχικοί. Αν θέλαμε να είναι όλοι αναρχικοί, τότε έχουμε πρόβλημα, έτσι. Πιστεύω εγώ. Είναι αδύνατο να είναι όλοι αναρχικοί, ας πούμε. Αν θα γίνουν αναρχικοί, είναι δικαίωμά τους, αν θα γίνουν μετά ή, ξέρω εγώ, με τα ενάσματα που μπορεί να έχουν κτλ. Έτσι. Με αυτή την έννοια. Δεν λέω όμως ότι, εντάξει, ο δημοκρατικός σύνδεσμος του λαού ήταν πρότυπο. Για την εποχή του μπορεί να ήταν όμως. Και πιστεύω ότι ήταν. Θέλω να μου πεις τι μεσολάβησα μεταξύ του δημοκρατικού συνδέσμου πατρών και του επιταπρόσω. Και λίγα λόγια να μου πεις για τη σοσιαλιστική αδελφότητα. Ναι. Και τη σχέση με τα πρώτα εργατικά σωματεία. Πιστεύω, ας πούμε, ότι μερικοί νομίζουν, ας πούμε, ότι η Επιταπρόσω είναι συνέχεια του Δημοκρατικού Συνδέσμου του Λαού. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι. Γιατί, καταρχάς, οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές και η δεκαετία, που δεν είναι δεκαετία, ήταν 20ετία. Γιατί το 1875 εμφανίστηκε ο Δημοκρατικός Συνδέσμος του Λαού, η Επιταπρόσω ξεκίνησε το 1896. Λοιπόν, σε αυτή την 20ετία δεν υπήρξε τίποτα στην Πάτρα. Υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες εφημερίδες και κάποιοι, ας πούμε, έγραφαν κάποια πράγματα που, τα οποία, ας πούμε, ήταν φιλικά προς τις ιδέες τις δικές μας ή συμπαθούνται, τέλος πάντων. Καυτηριάζανε, βέβαια, τα κακώς κείμενα και όλα αυτά τα πράγματα. Προωθούσαν, ας πούμε, εξεγέρσεις των αγροτών και όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά δεν είχε αποκρισταλωθεί αυτό το πράγμα σε κάτι οργανωτικό. Δεν υπήρχε τίποτα, ας πούμε. Υπήρξαν, ας πούμε, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι διανοούμενοι κυρίως, και πού μπορεί να ήταν και κάποιος εργάτης ο οποίος, βέβαια, δεν έχει διανοητική ικανότητα, ας πούμε, να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Όχι ότι δεν ήθελε, δεν την είχε αποκτήσει εκ των συνθήκων, έτσι. Πιστεύω, ας πούμε, ότι επί τα πρόσω ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα. Ο Δημοκρατικός Συνδέσμος του Λαού δεν νομίζω, ας πούμε, ότι ήταν αναρχοκομμουνιστική οργάνωση, γιατί δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν μπορούσε να τη χαρακτηρίσει έτσι, γιατί δεν υπήρχε και η σκέψη του Κροπότκιν, ας πούμε, εκείνο τον καιρό. Ήταν, ας πούμε, αυτό που είπα. Δηλαδή, η σύνδεση, ας πούμε, με το τότε αναρχικό τμήμα, ας πούμε, της Διεθνούς κτλ. Η Επιταπρόσωπη ήταν άλλο πράγμα. Η Επιταπρόσωπη ήταν, ας πούμε, μια μετεξέλιξη, πιστεύω εγώ, εντάξει, των αναρχικών στοιχείων που υπήρχαν, ας πούμε, στην σοσιαλιστική αδερφότητα. Η σοσιαλιστική αδερφότητα ήταν μία μεικτή οργάνωση, σοσιαλιστές και αναρχικοί. Μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, δρακουλικοί, ξέρω εγώ. Επίσης, ας πούμε, ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο δρούσε, ας πούμε, και ο Καλλέργης, έτσι. Ο Καλλέργης είχε, ναι μεν, ας πούμε, ίδρυσε την οργάνωσή του, το Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο, ας πούμε, στην Αθήνα, όμως γρήγορα δημιούργησε, ας πούμε, παραρτήματα και ομάδες, ας πούμε, σε διάφορα μέρη του τότε ελλαδικού χώρου. Και ένα από αυτό ήταν και η Πάτρα. Μέσα σε αυτές τις οργανώσεις, εντάξει, δρούσαν και σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες και απλά, ας πούμε, ριζοσπάστες και αναρχικοί. Ήταν πάρα πολλά τα ρεύματα, ήταν μια μεικτή οργάνωση, ας πούμε. Η σοσιαλιστική αδερφότητα, ναι, σίγουρα αναμίχθηκε, ας πούμε, αλλά μπορεί και να οργάνωσε κάποιες από τις κινητοποιήσεις των σωματείων. Και όταν λέμε σωματεία, δεν εννοούμε, ας πούμε, σωματεία με τη σημερινή έννοια, ούτε με την υφή, ας πούμε, που παρουσιάστηκαν τις μετέπειτα δεκαετίες, δηλαδή οργανωμένα σωματεία κτλ. Απλά, ας πούμε, ήταν κάποιες συνενώσεις εργατών, οι οποίοι, ας πούμε,
έτσι έφτιαχναν, ας πούμε, κυβότια στα οποία αποθήκευαν, ας πούμε, τις σταφίδες, εντάξει, το σωματείο των κατασκευαστών κυβωτίων, σταφίδων κυβωτίων. Κοίταξε, αυτοί προφανώς κάνανε δουλειά κατά αποκοπή με το κομμάτι, τέλος πάντων. Βάλανε κάποια αιτήματα μπροστά, οι εργοδότες δεν τα δεχτήκανε και τα λοιπά. Αυτό ήταν, ας πούμε, ένα πρόπλασμα έτσι, εργατικού προλεταριάτου στην Πάτρα. Συνδικαλιστικής οργάνωσης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή, προφανώς, τα αναρχικά στοιχεία της σοσιαλιστικής αδερφότητας αποφάσισαν να δράσουν αυτόνο, έτσι. Φτιάξανε μια εφημερίδα, την Εμπρός, που τη βγάλανε μόνο 4 τεύχια, ας πούμε, το 1895. Και μετέπειτα προχωρήσαν, ας πούμε, προφανώς συνενωθήκανε και με άλλα αναρχικά στοιχεία και φτιάξαν την Επιταπρόσω. Η Επιταπρόσω, εντάξει, ήταν μια οργάνωση η οποία βασικά κινιόταν γύρω από την εφημερίδα και πιστεύω, ας πούμε, ότι το όνομα ήταν Επιταπρόσω. Δεν ξέρω, μερικοί το λένε και Αναρχική Ομάδα Πάτρας, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η ακριβή ονομασία. Νομίζω η εφημερίδα ήταν Επιταπρόσω γιατί όλοι έτσι την ξέραν, έτσι. Η οποία ήταν και αυτή μια μεικτή οργάνωση, αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι κατά βάση ήταν αναρχοκομμουνιστική, με την έννοια ότι η παρουσία, ας πούμε, του Μαγκανάρα ήταν καταλυτική, έτσι. Ο Μαγκανάρας ήταν ένας τύπος, ένας αγωνιστής, ο οποίος είχε γαλλική μόρφωση. Άλλωστε, όπως λέω και στο βιβλίο, προφανώς ήταν, ας πούμε, απόγονος ενός Γάλλου, ο οποίος ήταν φιλέλληνας και ο οποίος κάποια στιγμή έτσι πήγε στην Ελλάδα, ήρθε στην Ελλάδα μάλλον για να πολεμήσει στο πλευρό των επαναστατών του ομάδων, ας πούμε, στην Επανάσταση του 1821 και μετέπειτα. Μπορεί να συμμετείχε και στο σώμα του Λόρδου Βίρονα και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή αυτοί έμειναν στην Ελλάδα, έτσι, και το επίθετο τους εξελίχθηκε, ας πούμε, σε Μαγκανάρας και τα λοιπά. Και βέβαια και κατά δεύτερο λόγο οι υπόλοιποι, όπως ο Καραμπίλιας, ο οποίος δεν ήταν διανοούμενος, οπότε μπορεί και να μην είχε βγάλει καν το σχολείο, όμως ήταν αυτοδίδακτος. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι υιοθετήσαν, ας πούμε, τις απόψεις του Κροπότκιν και του Ζαν Γκραβ. Και με αυτή την έννοια λέω, ας πούμε, ότι ήταν μια έτσι αναρχοκομμουνιστική, ας πούμε, έτσι κατεύθυνση οργάνωση. Θα να μου πεις, μέσα στις πρώτες ομάδες της Πάτρας ήταν και αυτή το Αρμαγεδόνα. Ναι. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για αυτήν. Προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα του Αρμαγεδόνα, γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα θεοσοφιστικά, ας πούμε. Το λέω, δεν με ενδιαφέρουν τα θεοσοφιστικά. Πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Αρμαγεδόνας, καταρχάς τα μέλη του Αρμαγεδόνα, δεν ξέρω, ας πούμε, αν συμμετείχανε στις αγροτικές ή εργατικές κινητοποίησεις, πιστεύω ότι δεν συμμετείχαν. Είχαν, ας πούμε, μια εντελώς έτσι θρησκευτική άποψη για την κοινωνία και πώς έπρεπε να οργανωθεί κτλ. Ήταν κατά κάποιο τρόπο προφήτες, προφητεύοντας, ας πούμε, ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου και όλα αυτά τα πράγματα. Ο μόνος, ας πούμε, που είχε έτσι κάποια θεωρητική κατάρτιση γενικότερα ελευθεριακή ήταν ο Βασίλης Θεοδωρίδης. Και αυτός, ας πούμε, πιστεύω ότι ήταν το νήμα, εάν υπήρχε αυτή η σύνδεση, μεταξύ, ας πούμε, των αναρχικών ομάδων ή των σοσιαλιστικών με τον Αρμαγεδόνα. Ωστόσο, όμως, το κράτος προσπάθησε, ας πούμε, να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση και έβαλε όλες αυτές τις κινήσεις στο ίδιο τσουβάλι. Κλασικά πράγματα, καταστέλλοντάς τα μαζί, έτσι. Βέβαια, η καταστολή, ας πούμε, σε βάρος, ας πούμε, του Αρμαγεδόνα, ήταν περισσότερο, πιστεύω, πιο αυστηρή από ό,τι στους αναρχικούς, ας πούμε, γιατί τους κυνηγούσαν, δηλαδή δεν είχαν μόνο, ας πούμε, την αστυνομία και τα δικαστήρια, είχαν, ας πούμε, και την εκκλησία, είχαν και την επίσημη εκκλησία. Εκείνο τον καιρό να πω ότι υπήρχε και ο Μακράκης. Ο Μακράκης ήταν και αυτός ένας έτσι, θεοσοφιστής και τα λοιπά. Μάλιστα, εκτός από τον Αρμαγεδόνα στην Πάτρα, υπήρχε και ο Αντρεόπουλος. Ο οποίος Αντρεόπουλος ήταν μια ξεχωριστή, ο Δημήτρης Αντρεόπουλος ήταν, ας πούμε, μια ξεχωριστή έτσι, φυσιογνωμία, ο οποίος ναι, μεν ήταν θεοσοφιστής και τα λοιπά. Δεν συμμετείχε στον Αρμαγεδόνα. Είχε φτιάξει μια δική του οργάνωση που την έλεγε, ας πούμε, Ισοπολιτεία.
Από την άλλη, ας πούμε, ήταν ένας από τους προτεργάτες της Ίδρυσης Εργατικών Σωματείων. Μάλιστα, ήταν και από τους προτεργάτες της Ίδρυσης Εργατικού Κέντρου στην Πάτρα και μάλιστα υπήρξε και ίσως και ο πρώτος πρόεδρος του κτλ. Αυτά πιστεύω για τον Αρμαγεδόνα. Δεν νομίζω ότι, αν εξαιρέσουμε τον Θεοδωρίδη, δεν νομίζω ότι διαδραμάτισε κάποιο σε σχέση με τα, αυτά που εξετάζουμε εμείς τέλος πάντων. Μάλιστα, και να πω και αυτό, ας πούμε, υπήρξαν και άνθρωποι που εκείνο τον καιρό, ας πούμε, ή μετέπειτα τέλος πάντων, μετέπειτα δεκαετίες, κάτι κινήσεις όπως του Αρμαγεδόνα και τα λοιπά, τους θεωρήσαν, ας πούμε, ως πρόδρομους της εδραίωσης, ας πούμε, των μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα, έτσι. Με την έννοια, ας πούμε, ότι εντάξει, οι μάρτυρες του Ιεχωβά μιλάνε, ας πούμε, για χίλια χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, χιλιαστές, έτσι. Το ίδιο λέγανε και αυτοί, ότι θα κληρονομήσουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έτσι. Την Ιωάννη Βασιλεία ή δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την περίπτωση του Μάτσαλη, την αντίδραση του κράτους απέναντι στους αναρχικούς, ειδικά από την αντίδραση, όπως αναφέρεις και στο βιβλίο, στην ομάδα Πίτα Πρόσω. Ναι. Και ποια ήταν η αντίληψη της συγκεκριμένης ομάδας για πράξεις ατομικής δημοκρατίας. Ναι. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι ο Μάτσαλης δεν έχει καμία σχέση με την, ομάδα της Επίτα Πρόσω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δρούσε μόνος του. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι ο Μαγκανάρας κάποια στιγμή τον αποκάλεσε και αλλοπρόσαλλο, ας πούμε, και τι είναι αυτά που κάνεις, έτσι. Όχι ότι δεν υπήρξαν, ας πούμε, και απόψεις περί ένοπλης βίας και τα λοιπά σε μέλη της Επίτα Πρόσω. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Βέβαια δεν υπάρχει και τίποτα έτσι που να το τεκμηριώνει, αλλά... Ναι, από τα κείμενά τους, αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι κάποια, σε γενικές γραμμές ήταν εναντίον της ατομικής τρομοκρατίας ή επί τα πρόσω. Γιατί ο Μάτσαλης, ας πούμε, δεν ήταν καν συνδεδεμένος, ας πούμε, με την επί τα πρόσω και το γενικότερο χώρο γύρω από την επί τα πρόσω. Εντάξει, ήταν μια πράξη καθαρής έτσι, ατομικής τρομοκρατίας και φυσικά το κράτος βρήκε την ευκαιρία, όπως είπα και στην περίπτωση του Μαγεδόνα, τα έβαλε όλα στο ίδιο τσουβάλι, εντάξει. Το κράτος δεν τον ενδιαφέρε, ας πούμε, να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι καλοί αναρχικοί και ποιοι είναι οι βίαιοι και μία τέτοια, ας πούμε. Βρήκε την ευκαιρία να τα καταστήλει όλα, ας πούμε, γιατί τα θεωρούσε, ας πούμε, απειλή κτλ. Αυτό. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η άποψη της Επιταπρόσω δεν ήταν υπέρ της Επιταπρόσω. Όχι, εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι η άποψη της Επιταπρόσω ήταν, ας πούμε, συμμετέχουμε, ξέρω εγώ, στο ευρύτερο, ας πούμε, κοινωνικό κίνημα. Αυτή ήταν η άποψη της Επιταπρόσω. Δεν νομίζω ότι ευνοούσε, ας πούμε, πράξεις ατομικής τρομοκρατίας. Μάλιστα, εγώ δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι στα τελευταία φύλλα της Επιταπρόσω αναγκάστηκαν να πούνε ότι εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε βία αναρχικοί, γιατί, ας πούμε, δεν πιστεύουμε, ας πούμε, στην ατομική βία, αλλά πιστεύουμε, ας πούμε, στην εξελικτική δύναμη των ιδεών μας κτλ. Πιστεύω ότι ήταν ειλικρινής αυτό. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτό συνάγεται και από το προηγούμενο, ας πούμε, γιατί δεν τα έχουμε δει όλα τα φύλλα της Επιταπρόσω, έτσι. Βγάλαν ξέρω κάπου 30 τεύχη και τα λοιπά, αλλά εγώ προσωπικά δεν τα έχω δει όλα, γιατί κανένας τα έχει δει όλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η ανέβρασή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη, ίσως και ακατόρθωτη. Γύρω στα 7-8 φύλλα έχουμε δει. Απλώς, από αυτά όμως τα υπάρχοντα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν και κατά κάποιο τρόπο πολύ συλλεκτική. Με την έννοια, ας πούμε, ότι στην Επιταπρόσω, ας πούμε, δημοσιεύτηκαν και κείμενα του Δρακούλη, για παράδειγμα, έτσι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνανε, ας πούμε, ότι εντάξει, γουστάρανε το Δρακούλη. Μάλιστα, δεν γουστάρανε το Δρακούλη. Ο Δρακούλης συμμετείχε, ας πούμε, στις εκλογές, στην Πάτρα, για να αρχίσει τον γιοχάρανε, έτσι. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι δημοσίευσαν κείμενα του Δρακούλη για να δώσουν, ας πούμε, μια περισσότερο έτσι, ένα ένασμα, ας πούμε, ώστε να ασχοληθούν, ξέρω εγώ, κάποιοι αναγνώστες με περισσότερη, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς να το πούμε, διάλογο όσο αφορά, ας πούμε, τα θεωρητικά ζητήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε και για άλλη εποχή, άλλωστε. Βεβαίως. Είναι άλλη εποχή, εντελώς. Θέλω να πω το εξής. Αν θα μπορούσε να συγκριθεί η προπαγάνδα των τότε αστικών εφημερίδων, γιατί θυμάμαι ότι έχει ένα απόσπασμα που
απαγορεύεται, ξέρω εγώ, να λαμβάνονται, να γίνονται συνεντεύξεις με αυτούς, με τους αναρχικούς που είχαν κατηγορηθεί και ήταν, ξέρω εγώ, στη φυλακή, ήταν υπόδικοι. Ναι. Και λένε, είπε η εισαγγελία, ξέρω εγώ, ότι απαγορεύονται συνεντεύξεις ναι, με αυτούς. Κοίταξε, υπήρχε μια γενικότερη, στην Πάτρα ειδικά εκείνη την εποχή, ας πούμε, υπήρχαν και κάποιοι, έτσι, πιστεύω ότι αυτό ήταν και ένα ζήτημα, ας πούμε, προσωπικών, έτσι, περισσότερο διαμαχών. Με την έννοια, ας πούμε, ότι και με την υπόθεση Λιόπετα, ας πούμε, που θα πάμε παρακάτω, υπήρχε και ένας Παπαλεξανδρόπουλος, ο οποίος ήταν και δημοσιογράφος, ο οποίος είχε, ας πούμε, προσωπική, έτσι, κόντρα, ας πούμε, τον τότε αρχηγό της αστυνομίας της Πάτρας. Δεν ξέρω, ας πούμε, ότι αυτό που λέει απαγορεύονται, ας πούμε, οι δημοσίευσεις και τα λοιπά, ότι ίσχυε και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, οι τότε ελληνικές κυβερνήσεις τέλος πάντων, συμμετείχαν, ας πούμε, ήταν αποδέκτες και συμμετείχαν τέλος πάντων εγκυκλίων, ας πούμε, από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά, ας πούμε, με την καταστολή των αναρχικών. Εντάξει. Σε ένα γενικό πλαίσιο. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα είχαν σταθεί και εγκύκλοι, ας πούμε, στην. Αυτά τα λένε και οι μαρξιστές ιστορικοί, όπως και ο Κορδάτος και όλοι, ας πούμε, τα παράθετα. Είναι επιβεβαιωμένα ότι είχαν σταθεί και εγκύκλοι, ας πούμε, στην ελληνική κυβέρνηση από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ότι καταστήλεται, ας πούμε, τους αναρχικούς όπου τους βρείτε. Έτσι. Υπήρχε μάλιστα τότε, εκείνο τον καιρό, είχε συγκροτηθεί και μια έτσι πανευρωπαϊκή, ας το πούμε, αστυνομική δύναμη με κύριο έργο, ας πούμε, να παρακολουθεί και να καταστέλει, ας πούμε, τις αναρχικές δραστηριότητες σε όποια χώρα να είναι. Μάλιστα, είχα βρει και ένα κείμενο, δεν ήταν κείμενο βασικά, ήταν μια έτσι είδηση στα ψηλά, νομίζω ήταν στην εφημερίδα Νεολόγος της Πάτρας, η οποία εκείνο τον καιρό έτσι ήταν καθημερινή, αντιδραστική εφημερίδα και σκανδαλοθυρική, που έλεγε, ας πούμε, ότι συνελήφθη κάποιος Ιταλός αναρχικός στην Αθήνα, ας πούμε. Ωστόσο δεν μπορούσα να το διασταυρώσω και δεν πίστευα, δεν το έβαλε, γιατί τελικά δεν πίστεψα ότι δεν κατέληξα ότι δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με το δεν ήμασταν και σίγουροι και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο έτσι ξεθοριασμένο και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Ωστόσο όμως υπήρχε ας πούμε, ένα γενικότερο σχέδιο καταστολής εκ μέρους των αστυνομικών αρχών και οπωσδήποτε των κυβερνήσεων. Τώρα, όσο αφορά τις απαγορεύσεις, πιστεύω ότι αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα κάποιων προσωπικών διαμαχών. Αλλά όμως εντάσσεται ας πούμε, μέσα στο γενικότερο έτσι, κατασταλτικό πλαίσιο. Τώρα, το αν ας πούμε, υπάρχει σύγκριση ας πούμε, των τότε κατασταλτικών μέλων με το σήμερα, εγώ πιστεύω ότι το σήμερα είναι περισσότερο εξελιγμένο. Τότε ας πούμε, μιλάμε οπωσδήποτε. Έτσι είναι φως φανάρι που λέμε, αλλά βέβαια τότε εντάξει, μιλάμε για μια ευριακή μορφή. Ας πούμε. Άλλωστε, δεν κοίταξε, πιστεύω ας πούμε, ότι μετά από όλα αυτά δεν μπορείς να τα συγκρίνεις. Γιατί είναι άλλα πράγματα. Έτσι. Το μόνο που μπορείς να πεις ότι είναι κοινό είναι γενικότερη ας πούμε, καταστολή. Έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ. Η φύτη της τότε καταστολής ήταν διαφορετική, ας πούμε. Και διαφορετική ήταν μετά από 3 δεκαετίες και μετά από 4-5, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Θέλω να πεις λίγα πράγματα για το ανέφερες και πριν για την υπόθεση του Λιόπετα. Ναι. Ποια ήταν η αντίδραση ακόμα και αναρχικών κύκλων της εποχής. Κοίταξε να δει. Ήταν οργανωμένος αναρχικός αυτός. Πιστεύετε, ας πούμε, ότι ήταν στον κύκλο της Επιταπρόσω. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς μέλος της Επιταπρόσω, αλλά. Εντάξει, βασικά με την υπόθεση Λιόπετα δεν ήταν μόνο Λιόπετα, ήταν και ένας άλλος ο Αγαλόπουλος, ας πούμε, ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, απλώς θεωρήθηκε, ας πούμε, ως ένα έτσι επεισόδιο, το οποίο οι τότε σκανδαλωθυρικές εφημερίδες το εντάξανε, ας πούμε, στο γενικότερο πλαίσιο της ατομικής τρομοκρατίας. Λοιπόν, με την έννοια ότι ο Λιόπετα συμμετείχε σε μια συμμορία, ας πούμε, η οποία έκλεβε, υπεξερούσε κτλ. Ας πούμε, και ότι είχε στήσει ένα δίκτυο το οποίο μάλιστα ήταν και σε πάρα πολλές πόλεις και ότι επεκτηνόταν και στο εξωτερικό. Έτσι. Μπορεί σκεφτόμενος, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα τώρα, πιστεύω ότι μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, και κάποια διόγκωση. Έτσι. Ότι τέλος πάντων, όχι ότι δεν συμμετείχε ο Λιόπετα, γιατί εντάξει, αποδείχθηκε ότι συμμετείχε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή δεν υπήρξε συνέχεια, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι έγινε με το Λιόπετα, έτσι. Δεν,
Δεν διωχτήκανε βέβαια άλλοι, γιατί οι υπόλοιποι, ας πούμε, ήταν άλλοι αναρχικοί με την έννοια αυτή. Οι υπόλοιποι δεν ήταν καν αναρχικοί, έτσι. Και δεν νομίζω ότι είχε κανένα αντίκτυπο, γιατί εκείνο τον καιρό, ας πούμε, η ομάδα της Επιταπρόσωπο είχε στην ουσία διαλυθεί. Δηλαδή, απλώς υπήρχαν, ας πούμε, σπασμωδικές ενέργειες. Είχε διαλυθεί από τα αλλεπάλληλα κύματα καταστολής. Δεν συνάγεται από πουθενά ότι υπήρχε αντίδραση. Δηλαδή, ότι πώς αντιδράσαν, ας πούμε, οι τότε αναρχικοί, δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Και δεν υπήρχε, ας πούμε, καμία. Δεν έχω εντοπίσει, ας πούμε, έστω κάποια διαφωνία, τέλος πάντων, κάποιων άλλων αναρχικών, όσο αφορά, ας πούμε, αυτά που έκανε ο Λιόπετας, έτσι. Θέλω να πούμε λίγα πράγματα με αφορμή το άρθρο του Μαγκανάρα, ανέφερες και πριν, με το ψευδώνυμο Φύσης, στην Ελληνική Πελοπόννησο του 1895, όπου αναφέρεται στο γυναικείο ζήτημα. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν η στάση των αναρχικών, αλλά εντάξει και των σοσιαλιστών, στο ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών, από ηθικής, κοινωνικής, ηθικής σκοπιάς, πώς θα βλέπα τα πράγματα, κάποια από αυτούς τουλάχιστον. Γιατί θεωρώ ότι ήταν okay. Πολύ μπροστά, ας πούμε, και για τη σημερινή εποχή κάποια από αυτά που λέγανε. Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ προσωπικά θέλω να πω την αλήθεια πάνω σε αυτό το ζήτημα, το τι πιστεύω εγώ ακριβώς, εγώ ας πούμε. Μέσα από όλη αυτή την έρευνα δεν είδα, ας πούμε, συμμετοχή γυναικών. Γι' αυτό δεν μ' άρεσε και εξακολουθεί να μην μ' άρεσε. Λοιπόν, όλοι αυτοί, ας πούμε, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις αναρχικές ομάδες, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να ήταν παντρεμένοι ή να συζούσαν, ας πούμε, με γυναίκες και τα λοιπά, αλλά δεν είδα ποτέ, ας πούμε, καμία συμμετοχή γυναικών, ούτε στην Επιταπρόσω, ούτε στις άλλες ομάδες, ξέρω το. Εάν, ας πούμε, πάρουμε υπόψη μας το υπόμνημα που έθεσε ο Αναρχικός Εργατικός Σύνδεσμος Αθήνας στο Διεθνές Συνέδριο του Παρισιού, Διεθνές Αναρχικό Συνέδριο του Παρισιού του 1900, βλέπουμε τη συμμετοχή μόνο μιας γυναίκας και αυτό πάλι ελέγχεται. Αν όντως υπήρξε, έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, όπου αναφέρεται, ας πούμε, ένα όνομα, μια Φωτεινή Δροσοπούλου, η οποία, ξέρω εγώ, παντρεύτηκε με κάποιον αναρχικό, έτσι. Και σε αυτό το υπόμνημα, στις υπογραφές, υπάρχει και ένα άλλο υπογραφή ενός άλλου γυναικείου ονόματος, Λουίζα Σπάρταλ ή Σπαρτάλη, τέλος πάντων. Ο Μαγκανάρας, ναι, υπέγραφε με το όνομα Φύσης. Να πούμε όμως ότι ο Μαγκανάρας δούλευε ως ήταν επαγγελματίας δημοσιογράφος και ότι εργαζόταν, ας πούμε, στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Ήταν η δουλειά του αυτή. Και πιστεύω ότι, εντάξει, δεν ήθελε να υπογράψει το όνομά του, ας πούμε, το κανό και υπόγραψε Φύσης. Ο Μαγκανάρας, ναι, ήταν υπέρμαχος, ας πούμε, των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως και οι περισσότεροι αναρχικοί. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπα και πριν, ότι δεν υπήρχε συμμετοχή αναρχικών γυναικών. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω πάνω σε αυτό. Ναι. Θέλω να πούμε και να μου πεις λίγα πράγματα για το άνεφες πάλι πριν, το Δημήτρη τον Καραμπίλια. Ναι. Την πορεία του από αναρχικό σοσιαλιστή. Ναι. Τη στάση του απέναντι στον εμφύλιο. Ναι. Και να θέλετε κάποια πράγματα που έγραψε τα οποία τελικά ήταν ανολοκλήρωτα, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως τα είδαμε, φάνηκαν σημαντικά. Ναι. Ο Καραμπίλιας ήταν, όπως είπα, αυτοδίδακτος. Δεν είχε βγάλει καν το σχολείο. Ήταν ο σύντροφος του Καραμπίλια, του Μαγκανάρα, συγγνώμη. Μάλιστα αυτοί οι δύο ήταν οι πιο έτσι δραστήριοι από την Επιταπρόσω. Μάλιστα ήταν και οι μόνοι που διώκονταν, σε μόνιμη βάση. Ο Καραμπίλιας, μετά τη διάλυση της ομάδας της Πάτρας και γενικότερα της αναρχικής κίνησης της Πάτρας, δεν πήγε στον πύργο, δεν συμμετείχε στο νέο φως του πύργου. Απλώς πήγε και αυτός μαζί με τον Μαγκανάρα στην Αθήνα και αποτελέσανε μέλη του αναρχικού εργατικού, του Συνδέσμου Αναρχικών Εργαζομένων Αθήνας. Αλλά λίγο μετά έφυγε πήγε στην Αίγυπτο και είναι διαπιστωμένο, ας πούμε, ότι συμμετείχε στην Αίγυπτο μαζί με τον Μαχερά, νομίζω,
Ναι. Συμμετείχε, ας πούμε, στο ΙΚΙ εργατικό κίνημα, το οποίο βέβαια ήταν πολύ εθνικό, έτσι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Και κάποια στιγμή πήγε στη Γαλλία. Εγώ προσωπικά γνωρίζω, ας πούμε, ότι πήγε στη Γαλλία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Μετά έμαθα ότι πήγε στη Γαλλία και ότι δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες πήγε στη Γαλλία. Ωστόσο, πρέπει από τις αρχές, δηλαδή τουλάχιστον το 1903 και τα λοιπά, ή το 4, να πήγε στη Γαλλία. Εκεί έγινε μέλος της ΣΕΤΖΕΤΕ όταν ιδρύθηκε. Η ΣΕΤΖΕΤΕ αρχικά πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν, ας πούμε, η συνδικαλιστική οργάνωση του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν, ας πούμε, μια οργάνωση η οποία ιδρύθηκε όταν, ας πούμε, ο Φερνάντ Πελουτιέ κυρίως κάλεσε, ας πούμε, τους αναρχικούς το 1905 με 6 να συμμετάσχουν στο εργατικό κίνημα ως συν της άλλης και απάντηση και μέτρο, ας πούμε, το να απαλλαχτούν, ας πούμε, από το λεγόμενο ηλεγκαλιστικό κίνημα, ας πούμε. Γιατί, εντάξει, να παρεμβάλλω εδώ και να πω ότι, εντάξει, το γαλλικό αναρχικό κίνημα εκείνη την εποχή και μετέπειτα είχε μεγάλο πρόβλημα με το ηλεγκαλιστικό, ας πούμε. Και γίνανε, ας πούμε, πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να απαλλαγούν. Αλλά αυτό δεν είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, ο Καραμπίλιας προφανώς αποχώρησε από τη Γαλλία και από τη ΣΕΤΖΕΤΕ όταν, ας πούμε, η ΣΕΤΖΕΤΕ άρχισε να γίνεται περισσότερο έτσι αριστερή, μαρξιστική κτλ. Και να υποστηρίζει, ας πούμε, τις θέσεις, ας πούμε, των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό συνέβη το 1914. Και μετά επέστρεψε στην Ελλάδα, ας πούμε, με την Γαλλίδα σύντροφό του. Έκτοτε δεν συμμετείχε σε καμία αναρχική κίνηση, γιατί δεν υπήρχε. Δεν νομίζω ότι μπορεί και να είχε κάποιες έτσι σκέψεις, ας πούμε, να ενταχθεί στο ΚΚΕ. Τελικά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να λέει ότι εντάχθηκε στο ΚΚΕ. Στην περίοδο της κατοχής όμως συμμετείχε στο κίνημα, στο κόμμα του Εσβόλου, έτσι. Ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα ή κόμμα, τέλος πάντων. Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς. Πιστεύω, ας πούμε, ναι, ότι εξελίχθηκε σε σοσιαλιστή, γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ωστόσο, ας πούμε, στα τελευταία του προσπάθησε να διασώσει τις μνήμες του παλιού αναρχικού κινήματος της Πάτρας ή και των άλλων πόλεων. Και στο ενδιάμεσο παρενοχλούσε τον Κορδάτο. Όχι ότι... Δεν ξέρω κατά... Πιστεύω ότι διαφωνούσε με τον Κορδάτο. Και μάλιστα του είχε υποσχεθεί, ας πούμε, ότι θα σου στείλω όλα αυτά και πρέπει εσύ να γράψεις για αυτό το πράγμα, για να διασώσουμε, ας πούμε, τη μνήμη του παλιού αναρχικού κινήματος. Προφανώς ο Κορδάτος δεν το έκανε αυτό, γιατί ο Κορδάτος πέθανε το μεταξύ, πολύ πιο πριν από τον Καραμπίλια. Εντάξει, μεσολάβησε, ας πούμε, η κατοχή, όπως είπα, και που έγινε μέλος του κόμματος του Εσβόλου. Και εντάξει, κάποια στιγμή γνωρίστηκε με τον Ριζόπουλο, ο οποίος ήταν ο εκδότης της ημέρας στην Πάτρα, με τον οποίο έγιναν φίλοι και επισκεπτόταν στις καθημερινή βάση τα γραφεία της. Και εκεί έγραψε, ας πούμε, τα κείμενα για την εργατική πρωτομαγιά στις αρχές δεκαετίες του 50, για το πώς, τι έκανε η σοσιαλιστική αδερφότητα και όλα αυτά τα πράγματα, η απεργία, ας πούμε, των εργατών των σταθμών. Σε αυτόν, ας πούμε, τα οφείλουμε. Δεν είχε γράψει ποτέ κανείς. Και όλοι οι ιστορικοί, οι μετέπειτα, ας πούμε, και τα λοιπά, εκτός από τον Κορδάτο, από αυτόν πήραν. Με βάση, ας πούμε, τα κείμενά του. Επίσης, ο Καραμπίλιας είχε και γενικότερο, έτσι, είχε γενικότερα ενδιαφέροντα όσο αφορά καλλιτεχνικά και τέτοια πράγματα, ας πούμε, κλασική μουσική και τέτοια πράγματα. Είχε γράψει και κάποια χρονογραφήματα και τα λοιπά, με το ψευδώνυμο Δήμος Κοσμάς. Αλλά δεν πρόλαβε. Μάλλον είχε στο μυαλό του να γράψει αυτός και να τα δημοσίευσε συνέχεια στην ημέρα. Αλλά δεν πρόλαβε. Πιστά στο πράγμα της Εφήλιο, δεν πήρε το μέρος κανενός. Έμεινε αμέτωχος. Και μάλιστα εκείνα τα χρόνια είχε αποσυρθεί στο χωριό του, στο Μιντιλόγλε, δεν έμενε στην Πάτρα, όπως και στη δικτατορία του Μεταξά. Το παράξενο ήταν ότι η δικτατορία του Μεταξά δεν τον πείραξε.
Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτό έχει την εξήγησή του, ότι πλέον στη δεκαετία του 30 ο Καραμπίλιας ήταν ανενεργός. Δεν συμμετείχε πουθενά, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, ας πούμε, ώστε να συμμετέσχει. Αυτή είναι η άποψή μου. Να μου πεις λίγα πράγματα για το Εξωμερικάνιο Φως και τον Αναρχικό Όμιλο Πύργου. Ναι. Ποιες συνθήκες γεννήθηκαν, ας πούμε, αυτά τα δύο? Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι χρονικά φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, όταν τελειώνει βασικά, στην ουσία, ας πούμε, η Επιταπρόσω εμφανίζεται τον έφος του πύργου, 1898-1899, αλλά βρίσκω, ας πούμε, τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις δύο συλλογικότητες. Ενώ, ας πούμε, η Επιταπρόσω, όπως είπα και πριν, μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε κατά βάση, ας πούμε, αναρχοκομμουνιστική, το νέο φως είναι ένα συνοθήλευμα, είναι ένα αμάλγαμα, ας πούμε, απόψεων και θέσεων. Με την έννοια, ας πούμε, ότι κυριαρχούν μέχρι και οι χριστιανοκοινωνικές απόψεις. Ο Βασίλης Θεοδωρίδης. Ήταν μια εφημερίδα η οποία προσπάθησε, ας πούμε, η ομάδα της, τέλος πάντων, και ο κόσμος γύρω από αυτή, προσπάθησε, ας πούμε, να συνδεθεί με τα αγροτικά κινήματα της Ηλίας. Με βάση το σταφυδικό, έτσι. Το οποίο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα και την εποχή. Δεν νομίζω ότι τα κατάφερα. Το νέο φως δεν διαλύθηκε κυρίως εξαιτίας της καταστολής. Δεν υπήρξε τόσο πολύ, δεν υπήρξε καταστολή, ας πούμε, στο νέο φως, όπως εναντίον, ας πούμε, της Επιταπρόσω. Νομίζω, ας πούμε, απλώς διαλύθηκε επειδή είχε αντιφάσεις στο εσωτερικό της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι, εντάξει, δεν πρέπει να τη μνημονεύουμε, αλλά δεν νομίζω, ας πούμε, ότι είναι το ίδιο πράγμα η Επιταπρόσω με το νέο φως. Θα μου πεις αν ο Σταύρος Καλλιέργης είχε επαφές μέσα στο θεωρητικές με την σκέψη και πρακτικές με αρχικές ομάδες της εποχής. Καταρχάς, ως έφηβος, ας πούμε, ερχόμενος στην Αθήνα, και σπαταλώντας, ας πούμε, δηλαδή ενώ ήταν να σπουδάσει, ξέρω, στο Πολυτεχνείο, δηλαδή ο πατέρας του, ας πούμε, τον έφερε στην Αθήνα με τα έξοδα του, ας πούμε, από πλούσια οικογένεια, έτσι, για να σπουδάσει. Αυτός όχι μόνο δεν σπούδασε, αλλά έφαγε και τα χρησιμοποιήσει τα λεφτά, τέλος πάντων, σε επαναστατικές ενέργειες, να βγάλει και την εφημερίδα κτλ. Στην πρώτη του φάση, ας πούμε, ο Καλλιέργης είχε επηρεαστεί και από τον αναρχισμό και από τους αναρχικούς. Και επειδή προφανώς ήξερε και γαλλικά κτλ., είχε έρθει σε επαφή και με τα τότε υπάρχοντα έργα, ας πούμε, του Μπακούνιν, του Κροπότη και οτιδήποτε άλλο είχε. Και γι' αυτό, ας πούμε, στην οργάνωσή του, στο Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο, υπήρξαν και αναρχικοί. Δεν ήταν και αυτή, ας πούμε, μια ομοιογενής οργάνωση. Ήταν μια οργάνωση μεικτή, έτσι, όσον αφορά τις απόψεις και τις θέσεις και τις τάσεις. Επίσης, να πούμε ότι όταν πήγε στη Γαλλία, με πρόσκληση του Αργυριάδη, εκεί ήρθε σε επαφή με τους πάντες, και με αναρχικούς, αλλά και με σοσιαλιστές. Ή και με, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτες, έτσι όπως τους εννοούσαμε έτσι τότε. Και κάθισε γύρω στον ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω. Μετέπειτα όμως, όταν επανήλθα στη Γαλλία, άρχισε η δεύτερη φάση της σκέψης του Καλλιέργη, ας πούμε. Εκεί πλέον απόλεσε, ας πούμε, το όποιο, ας πούμε, αναρχικό ή ελευθεριακό του, ας πούμε, μέρος, και άρχισε να μιλάει, ας πούμε, για οργανωμένες κοινωνίες, για συμμετοχή στις εκλογές κτλ. Βέβαια, είχε και κάποια προτάγματα, ας πούμε, κοινοκτημοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα, που τα λένε και αναρχικοί, αλλά πλέον είχε απολέσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Κατέληξε, ας πούμε, πιο μετά στην κριτική ισοπολιτεία, όπως το έλεγε κτλ. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι η παρουσία του ήταν και του Καλλιέργη, ας πούμε, σημαντική. Πεις κάποια πράγματα για τον σοσιαλιστικό κόσμο, ναι, συμμετοχή του στην οπεριέτα με τα λαρίγματα του. Ο κόσμος πιστεύω ότι ήταν, ας πούμε, έτσι μια, ας το πούμε, αναρχοσυνδικαλιστικής κατεύθυνσης οργάνωση, αν και ο κόσμος ιδρύθηκε κυρίως από μέλη των οργανώσεων του Καλλιέργη. Αυτοί που επικρατούσαν, βέβαια, ήταν αυτοί που είπα πριν, δηλαδή είχαν περισσότερο, ας πούμε, αναρχοσυνδικαλιστικές απόψεις. Βέβαια,
Εκείνο τον καιρό, ας πούμε, ο αναρχοσυνδικαλισμός δεν είχε αποκρισταλωθεί ως αναρχοσυνδικαλισμός αυτό που ξέρουμε τώρα, έτσι. Γιατί, ας πούμε, ο αναρχοσυνδικαλισμός στην ουσία ξεκίνησε, ας πούμε, το 1905, όπως είπα πριν, ας πούμε, επειδή ο Φερνάντ Πελιπιέ και η ομάδα του κάλεσε τους αναρχικούς, ας πούμε, να συμμετάσχουν στο αναρχικό κίνημα, έτσι, και είχαμε, ας πούμε, την χάρτα, το συνέδριο της Αμιένης, ας πούμε, κτλ. Η ιδέα, ας πούμε, αναρχοσυνδικαλιστική διεθνής ιδρύθηκε ως τέτοια το 1921, έτσι, πολύ αργότερα, ας πούμε. Λοιπόν, ωστόσο, υπήρχε ήταν μια οργάνωση η οποία έτσι μιλούσε για επαναστατικό συνδικαλισμό κτλ. Ναι, οργάνωσε την απεργία του Λαυρίου. Δεν έχουμε όμως πάρα πολλά στοιχεία για αυτή. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία για την απεργία του Λαυρίου, αλλά δεν έχουμε, ας πούμε, στοιχεία όσο αφορά την ακριβή, ας πούμε, το τι ακριβώς, δηλαδή λεπτομέρειες κτλ. Ωστόσο, δεν είναι όμως εξακριβωμένο ότι, ας πούμε, ο κόσμος είτε οργάνωσε είτε ήταν, ας πούμε, αυτό που λέμε, είχε καταλυτική παρουσία, ας πούμε, στην απεργία των μεταλλούργων του Λαυρίου το 1897. Γιατί, βέβαια, ξεκίνανε, όπως ίσως θα ξέρουμε, γίνανε και μετέπειτα απεργίες στο Λαύριο, στους μεταλλορύχους. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή έτσι ο κόσμος εκείνο τον καιρό και το παραθέτω εκεί πέρα, το καταστατικό έτσι, το οποίο εντάξει για μένα είναι έτσι σημαντικό το κουμέντο όσο αφορά ας πούμε τη σύσταση έτσι, εργατικής οργάνωσης ή επαναστατικής τέλος πάντων συνδικαλιστικής οργάνωσης. Να πάμε τώρα λίγο στο Βόλιο και να μου πεις για τις κινήσεις του Βόλου, τι ιδεολογικό περιεχόμενο είχαν και είπα λόγια για τον Γιώργη Αλεξανδράκη. Λοιπόν, ο Βόλος, εντάξει, δεν ήταν αποκομμένος, ας πούμε, από το γενικότερο ελλαδικό χώρο. Εκεί πέρα, ας πούμε, υπήρχε και μια προϊστορία. Μάλιστα, ο Καλατζόπουλος, ο οποίος ήταν πυργιώτης βασικά, έμενα στο Βόλο, βγάλανε από ό,τι λέει και ο Κορδάτος, ας πούμε, βγήκε μια, έτσι, ο εργάτης, μια, ας το πούμε, αναρχοσυνδικαλιστικών τάσεων εφημερίδα, αλλά βασικά εκείνο που έγινε στο Βόλο ήταν τη διετία, ξέρω, 1908-1910, με την έκδοση του εργάτη, ο οποίος μετέπειτα έγινε με εργάτης γεωργός. Ήταν μια έτσι, εφημερίδα η οποία εξέφραζε τις απόψεις του εργατικού κέντρου, που ήταν ας πούμε, το πρώτο βασικά εργατικό κέντρο. Οι αναρχικοί είχαν συμμετοχή, αλλά δεν ήταν οι μόνοι που συμμετείχαν σε αυτές τις κινήσεις. Εκεί δρούσαν ας πούμε, από κοινού με τους σοσιαλιστές εκείνης της εποχής, τον Ζάχο και τους λοιπούς. Υπήρχαν δύο τάσεις. Πρέπει να πούμε, ας πούμε, ότι όταν λέμε σοσιαλιστές, κυρίως είναι ειδικά και ειδικά στο Βόλο, ήταν, ας πούμε, της γερμανικής εκδοχής του σοσιαλισμού, ειδικά στο Βόλο. Γιατί υπήρξαν, ας πούμε, κάποια έτσι, πρωτοπόρα στοιχεία, τα οποία επιστρέψανε στο Βόλο από την μετανάστευση, έτσι. Μερικοί είχαν μεταναστεύσει στη Γερμανία, έτσι, πιο προχωρημένοι, ας πούμε, διανοούμενοι κτλ., οι οποίοι, ας πούμε, ενστερνιστήκανε τις απόψεις περισσότερο της γερμανικής εκδοχής του σοσιαλισμού και υπήρξε, ας πούμε, και μια έτσι μεγάλη ομάδα, η οποία είχε μεταναστεύσει στην Αίγυπτο, η οποία ήταν κυρίως εργάτες κτλ. Και συμμετείχαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, δουλεύανε, ξέρω εγώ, στα κάποια εργοστάσια, οι οποίοι είχαν περισσότερο ριζοσπαστικές και επαναστατικές απόψεις από τους πρώτους. Και σε αυτούς, ας πούμε, εντάσσουμε τους αναρχικούς ή αναρχοσυνδικαλιστές του Βόλου. Για τον Αλεξανδράκη δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Ούτε πότε γεννήθηκε, ούτε, ας πούμε, δεν έχουμε δηλαδή ούτε καν δει και φωτογραφία του. Όπως και δεν έχουμε δει και φωτογραφίες, ας πούμε, των υπολείπων, έτσι. Ούτε τον Μαγκανάρα, ας πούμε, για την Πάτρα κτλ. Έτσι, ούτε, ας πούμε, των άλλων αγωνιστών του Βόλου. Ο Αλεξανδράκης δεν ήταν εργάτης. Από ό,τι λέγει ο Κορδάτος και κάποιοι ντόπιοι ιστορικοί, ήταν ρήτορας, ήταν λόγιος. Το ακριβές επάγγελμά του δεν το ξέρω. Γιατί δεν έχει γράψει κανείς τίποτα. Και ούτε, ας πούμε, έχει γράψει κανείς κάτι
μετά την κατάρρευση ας πούμε του κινήματος στο Βόλο και ειδικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος, και όχι μόνο αυτός βέβαια, αλλά και άλλες ας πούμε φυσιογνωμίες του τότε παραστατικού κινήματος του Βόλου. Σκόμπτες λίγα πράγματα για τον Γιώργο Κόσοβα. Ναι, ο Γιώργος Κόσοβας ήταν, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, ήταν η πιο έτσι σημαντική προσωπικότητα, ας πούμε, των αναρχικών ή αναρχοσυνδικαλιστών του Βόλου. Ήταν και αυτός μετανάστης στην Αίγυπτο, επέστρεψε κάποια στιγμή. Ήταν ο πιο δραστήριος, ήταν επίσης αυτοδίδακτος. Δεν είχε σπουδάσει πορεία, δεν είχε βγάλει και το σχολείο κι αυτός επίσης. Από ό,τι λέγεται, ήταν έτσι, χρησιμοποιούσε με πάρα πολύ ευκολία, ας πούμε, αποσπάσματα έργων, ας πούμε, του Κροπότκιν και του Μπακούνιν, ας πούμε, στις ομιλίες. Πιστεύω ότι ήταν σεβαστός, ακόμα και από τους σοσιαλιστές στο εργατικό κέντρο, με την έννοια ότι συμμετείχε, ας πούμε, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Κοίταξε, δεν ξέρω όμως κατά πόσο ισχύει, γιατί ο Κορδάτος είχε γράψει ότι όταν πέθανε, το 18, αν δεν κάνω λάθος, καταρχάς ήταν θυματικός και είχε αποσυρθεί στα χωριά του Πηλίου. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έμενα στη γη. Δεν συμμετείχε, ναι. Μάλιστα, ας πούμε, όταν πέθανε το 18, λέει ο Κορδάτος ότι είχε πικραθεί, ας πούμε, από τη διάλυση του αναρχικού κινήματος. Και ότι είχε μια μικρή περιουσία και ένα αρχείο, τέλος πάντων, τα οποία τα δόρισε, ας πούμε, στο ΣΕΚΕ, που μετέπειτα έγινε ΚΚΕ. Οι ντόπιοι, ας πούμε, κάποιοι ντόπιοι ιστορικοί του Βόλου, εντάξει, που τους έχω δει δηλαδή τι γράφουν και τα λοιπά, δεν λένε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, ας πούμε, από πού συνάγεται αυτό που λέει ο Κορδάτος. Μπορεί και να μην έγινε όμως αυτό. Υπάρχουν αφιβολίες ότι ελέγχεται ακόμα. Νομίζω, ας πούμε, ότι αυτό και διάφορα άλλα ζητήματα χρήζουν, ας πούμε, περισσότερης έρευνας, αλλά το ζήτημα πώς θα γίνει αυτό, πρέπει κάποιος να το κάνει έτσι. Εγώ προσωπικά δεν έχω, έχω πάρα πολλές αφιβολίες ότι όντως δόρισε την περιουσία του στο ΣΕΚΕ. Θέλω να μου πεις για το Σταύρο Κουκτσόγλου. Ναι. Ή Κουκτσόγλου, ας πούμε, τέλος πάντων. Για μένα είναι σημαντικό πρόσωπο. Για μένα, ακόμα και σήμερα, εντάξει, είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα του ελληνικού αναρχισμού εκείνης της περίοδου. Ήταν και ο πιο καταρτισμένος, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν ο πιο καταρτισμένος. Ήταν επίσης αυτοδίδακτος. Εντάξει, αν και είχε ας πούμε σπουδάσει στο γυμνάσιο του Τσοτιλίου της Κοζάνης, εντάξει, το οποίο θεωρείται εκείνο τον καιρό πρότυπο. Εντάξει, και για όποιον, ας πούμε, θέλει, μπορεί να ψάξει, ας πούμε, το Τσοτίλι της Κοζάνης στο γυμνάσιο, που ήταν όντως μια ιστορία από μόνο του, ας πούμε. Βρέθηκε και αυτό στην Αίγυπτο, όπως και στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω πρώτα ήταν στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Αίγυπτο. Συμμετείχε και μέχρι και σε βίαιες ενέργειες. Αλλά κυρίως ο Κουκτσόγλου είναι γνωστός ως συγγραφέας κειμένων αλλά και μπροσούρων, όπως κάτω η μάσκα. Έτσι. Ναι. Ο οποίος, ας πούμε, άσκησε μια εξαντλητική κριτική, ειδικά, ας πούμε, όχι βέβαια στο κάτω η μάσκα που είχε βγάλει, που εκδόθηκε, ας πούμε, όπως ξέρουμε, από ομάδα των αρχικών, ας πούμε, στο Κάιρο το 1912. Εκεί, ας πούμε, παραθέτει, ας πούμε, τι πιστεύει, ας πούμε, όσο αφορά, ξέρω εγώ, τη δημιουργία του κόσμου, του σύμπαντος και τα λοιπά, ας πούμε, από μια έτσι γενικότερη ελευθεριακή άποψη. Υπάρχει όμως ένα άλλο έργο, το «Κάτω η μάσκα», το οποίο δεν είναι βασικά μπροσούρα, ένα κείμενο, ας πούμε, το οποίο δημοσίευσε στην εφημερίδα «Η Άμυνα», που εκεί, ας πούμε, ασκεί, ας πούμε, μια έτσι εξαντλητική κριτική στον Μπουχάριν. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό και για τώρα. Και για τώρα, μα αυτό είναι το ζήτημα, με βρίσκει σύμφωνο και επαυξάνω, ότι δεν έχει υπάρξει, ας πούμε, από το παρόν, ας πούμε, αναρχικό κίνημα του ελλαδικού χώρου μία τέτοια κριτική. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι δεν ξέρω, υπάρχουν και σύντροφοι που μπορεί να αγνοούν και ποιος ήταν ο Μπουχάριν, δηλαδή.
Εντάξει, ο Μπουχάριν, ας πούμε, ήταν ένα από, από τους διανοητές, ας πούμε, του Μπολσεβικού κόμματος εκείνη την εποχή. Και ο οποίος, ας πούμε, βέβαια, έπεσε και θύμα των σταλινικών εκαθαρίσεων. Όπως όλοι περισσότερο. Όπως όλοι. Όλοι. Κάμενευ, Ζινόβιεφ, όλοι, πάντες, ας πούμε. Ελάχιστοι, τραγικά ελάχιστοι ξεφύγανε. Κοίτα, ο Κοκτσόγλου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Εγώ προσωπικά, για μένα, πιστεύω ότι ο Κοκτσόγλου ήταν αναρχοκομμουνιστής με συνδικαλιστικές πρακτικές. Κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Δηλαδή, όχι είναι σπάνιο, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, είναι σπάνιο σε γενικότερο επίπεδο, στο γενικότερο, ας πούμε, αναρχικό κίνημα. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ήταν ιδανικό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Κατά πόσο, ας πούμε, εννοούμε, εντάξει, η σύνδεση, ας πούμε, θεωρίας και πράξης, έτσι, σε πρακτικό επίπεδο, αυτό το οποίο, ας πούμε, σήμερα μπορεί να το ονομάσουμε, ας πούμε, κοινωνικό αναρχισμό, ας πούμε, μαζική απεύθυνση, εντάξει. Έτσι το θέτω εγώ, τουλάχιστον. Στην Ελλάδα, όμως, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπήρχε αυτή η παράδοση. Και δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η παράδοση. Καλά, αυτό είναι, βέβαια, ένα άλλο ζήτημα που χωράει πάρα πολύ συζήτηση, έτσι. Θα μου πεις λίγα πράγματα, γιατί είναι μεν σημαντική περίπτωση αγωνιστή, αλλά και περίεργη, του Κωνσταντίνου Σπέρα. Ναι. Την εμπλοκή του, ας πούμε, με την απεργία των μεταλλουργείων της Ερήφου. Ναι. Και γενικά την πορεία αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Πέρας, πιστεύω ότι, ας πούμε, ότι κάποιοι τον έχουν αγιογραφήσει από το σημερινό κίνημα εδώ. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Σπέρας, η ζωή του είχε τρεις φάσεις. Η μία φάση ήταν η άκρος επαναστατική, η οποία ήταν και στην νεανική του ηλικία, ας πούμε, όταν ήταν και οργανωτής της απεργίας της Ερήφου. Και η απεργία της Ερήφου, ας πούμε, έχει μείνει του 1916 τον Αύγουστο, έτσι. Έχει μείνει στην ιστορία, όχι μόνο, ας πούμε, για τη βιαιότητά της και το πώς εξελίχθηκε, αλλά και επίσης για το κείμενο ή για το καταστατικό, ας πούμε, και το κανονισμό λειτουργίας του Συνδικάτου, ας πούμε, Μεταλλευτών Ερήφου, όπως το λέγανε, με την έννοια ότι είναι το πρώτο, έτσι, καταστατικό και κανονισμός, ας πούμε, λειτουργία συνδικάτου στον ελλαδικό χώρο, που είναι επαναστατικό. Λοιπόν, αρκεί κανείς, ας πούμε, να διαβάσει τα πρώτα του και θα καταλάβει, έτσι. Δεν υπήρξε άλλο τέτοιο, έτσι, τόσο επαναστατικό ντοκιμέντο. Μετέπειτα, ο Σπέρας συμμετείχε σε μια ομάδα που αντιτάχθη, βέβαια, ο Σπέρας έγινε και μέλος του ΣΕΚΕ. Δεν ήταν όμως. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία εδώ και που δεν είναι μόνο ελλαδική, ας πούμε. Εκείνο τον καιρό, πάρα πολύ αναρχική, όχι μόνο στην Ελλάδα, πάρα πολλές χώρες, και στην Λατινική Αμερική και τα λοιπά. Ναι, δεν είχαν εξελιχθεί σε μπολσεβίκικα. Στα μπολσεβίκικα ο μπολσεβικισμός εμφανίστηκε, ας πούμε, ο μπολσεβικισμός, αυτά τα κόμματα, δεν εμφανίστηκε, ας πούμε, το 18-19. Εμφανίστηκε, ας πούμε, από το 20 και μετά, έτσι. Όταν πλέον είχε παγιωθεί, τέλος πάντων, η εξουσία του Σοβιετικού κόμματος, τα πρώτα χρόνια, ειδικά το ΣΕΚΕ, ήταν μια έτσι, συνένωση διαφορών τάσεων, ας πούμε. Υπήρχαν μέχρι και δεξιοί, ας πούμε, στο ΣΕΚΕ. Λοιπόν, και αυτό, ας πούμε, φάνηκε. Δηλαδή, όποιος έχει διαβάσει την ιστορία, θα δει, ας πούμε, και τις συνέχειες αναλλαγές, ας πούμε, τις συνεχείς αναλλαγές, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, στις ηγεσίες, διαφορετικοί γραμματείς, κεντρικές επιτροπές κτλ. Η λεγόμενη φραξιονιστική πάλι, ας πούμε, στο εσωτερικό. Εντάξει, μέχρι που, εντάξει, όλα αυτά, ας πούμε, ξεκαθαρίσαν το 24 με την πλήρη μπολσεβικοποίηση και την μετονομασία, ας πούμε, σε κουκουέ. Και το φαινόμενο, ας πούμε, του ότι αγωνιστές, ας πούμε, σαν το Σπέρα ή το Φανουράκι και τους λοιπούς, και οι λοιποί, ας πούμε, που γίνανε μέλη του ΣΕΚΕ, είναι μια γενικότερη, ας πούμε, τάση εκείνη την εποχή, διεθνή, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ας πούμε, το μεγαλύτερο παράδειγμα αυτής της τάσης είναι το Βραζιλιάνικο Κομμουνιστικό Κόμμα, ας πούμε, το οποίο στην ουσία ιδρύθηκε από αναρχικούς. Πιστεύω, ας πούμε, ότι, ρε παιδί μου, αυτές οι οργανώσεις ήταν όντως επαναστατικές. Βέβαια, μετά από λίγο καιρό, ας πούμε,
έτσι, οι αυταπάτες τους ήταν έκδηλες, έτσι. Λοιπόν, υπήρχε όμως και ο Σπέρας. Ο Σπέρας πιστεύω, ας πούμε, ότι ήταν πολύ ενήμερος, ας πούμε, των τάσεων στο εργατικό κίνημα που υπήρχαν εκείνο τον καιρό. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι και στην Ισπανία υπήρξε αντίστοιχη κίνηση, η οποία, ας πούμε, αποκρισταλώθηκε και μετά, έτσι, Επίσης στην Αγγλία, πιστεύω ότι και ο Σπέρας ήταν επίσης, ας πούμε, γνώστης της Αγγλίας. Την ίδια εποχή υπήρχε το Ανεξάρτητο Εργατικό Κόμμα στην Αγγλία, ας πούμε, που ήταν και αντικοινοβουλευτικό, έτσι. Και συγκέντρωνε, ας πούμε, βασικά τον πυρήνα, ας πούμε, των ελευθεριακών αγωνιστών στην Αγγλία εκείνη την εποχή. Κάτι το αντίστοιχο, ας πούμε, προφανώς πήγε να κάνει και ο Σπέρας εκεί. Ωστόσο, προφανώς οι συνθήκες, ας πούμε, του να εμφανιστεί ένα τέτοιο εγχείρημα κτλ. Στον ελλαδικό χώρο ήταν τελείως διαφορετικές. Γιατί βέβαια στην Αγγλία είχαμε να κάνουμε, ας πούμε, και ένα βιομηχανικό προλεταριάτο που δεν υπήρχε, ας πούμε, τόσο πολύ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Υπήρχε μεν, αλλά εντάξει, δεν ήταν τα βιοτεχνία και ελαφρά βιομηχανία και αυτά. Εντάξει. Η δεύτερη φάση του Σπέρα πιστεύω ότι ήταν, ας πούμε, η εναγώνια, ας πούμε, προσπάθειά του να προσπαθήσει να, έτσι, να κάνει τη ΓΕΣΕ, ας πούμε, να μην συνδεθεί οργανωτικά, ας πούμε, με το ΚΚΕ. Αυτό, ας πούμε, έχει την σύνδεσή του και πάλι στο διεθνές επίπεδο, ας πούμε. Κυρίως οι βιομηχανικοί εργάτες του κόσμου, ας πούμε, είχαν μια τέτοια αντίληψη, αλλά και διάφοροι, ας πούμε, και διάφορες άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε διάφορες χώρες, έτσι, του κόσμου. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, ας πούμε, ότι το ΚΚΕ, έτσι όπως έδρασε εναντίον του Σπέρα και τα λοιπά, του επέφερε κέριο πλήγμα. Γιατί ενώ, ας πούμε, τον διέγραψε, ας πούμε, από το κόμμα, ωστόσο τα επόμενα, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια ο Σπέρας εξακολουθούσε, ας πούμε, να συμμετέχει στο εργατικό κίνημα και μάλιστα μέσα από θέσεις κλειδιά. Επίσης ο Σπέρας άλλαζε και επαγγέλματα, δηλαδή, και ήταν και καπνεργάτης, ήταν και στις συγκοινωνίες, ήταν και, δεν ξέρω εγώ, στους υδροδρομικούς και τα λοιπά, και κατήχε, ας πούμε, και θέση. Ήταν γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, ήταν γενικός γραμματέας σωματείων, δηλαδή είχε πάρα πολλές θέσεις σε διάφορα σωματεία και τα λοιπά, και ήταν γνωστός, δηλαδή είχε και μία, έτσι, τον ακολουθούσε και κάποιος κόσμος, και δεν ήταν τόσο πολύ εύκολο, ας πούμε, να αντιπαρατεθεί, ας πούμε, το ΚΚΕ μαζί του στο εργατικό κίνημα. Ωστόσο, όμως, κάποια στιγμή τα κατάφερε, έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι η τρίτη φάση, ας πούμε, της ζωής του Σπέρα, η οποία είναι και πιο περίεργη, έτσι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, ας πούμε, είναι γεγονός αυτό το πράγμα, ότι όντως, ας πούμε, συμμετείχε, μπορεί και να μην ήταν μέλος, αλλά όμως συμμετείχε, ας πούμε, στις εφημερίδες του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, ας πούμε, του Σπύρου Μερκούρη, της δεκαετίας του 30. Εγώ πιστεύω, και μάλιστα έγραφε και κείμενα, έτσι, ήταν και υπεύθυνος, ας πούμε, για τα εργατικά ζητήματα. Η εφημερίδα λεγόταν Εθνικό Βήμα, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύω όμως ότι οδηγήθηκε εκεί πέρα για δύο λόγους. Δηλαδή, μπορεί και να πικράθηκε και αυτός, ας πούμε, από τη διάλυση του οργανωμένου κινήματος προηγούμενη δεκαετία, και εξαιτίας, ας πούμε, της αντικουκουέ, ας πούμε, στάσης του. Πιστεύω ότι είχε και ένα μένος, ας πούμε, αντίον του ΚΚΕ. Και γι' αυτό, ας πούμε, το ΚΚΕ, εντάξει, δεν τον ξέχασε ποτέ, όπως λέει και ο Στίνας. Πιστεύω ότι ο Στίνας έχει δίκιο. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε το γεγονός ότι, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Στίνας, ότι ακόμα και στη δεκαετία του 30, ο Σπέρας ήταν πολύ, ας πούμε, ένθερμος όσο αφορά την Ισπανία, το τι γινόταν στην Ισπανία. Παρότι, ας πούμε, ένα χρόνο πριν έγραφε, ας πούμε, σε εθνικοσοσιαλιστική εφημερίδα, που σημαίνει ότι, δεν ξέρω, πιστεύω, ας πούμε, ότι είναι όντως εκεχημένη η κατάσταση. Δεν έχουμε, ας πούμε, οπωσδήποτε πληροφόρηση. Και εδώ πέρα, ας πούμε, θέλω να πω και κάτι, ότι διάφοροι, ας πούμε, έτσι, ακροδεξιοί κύκλοι, ας πούμε, ιστορικών προσπαθούν να το υιοθετήσουν. Όμως, οφείλουμε να παραθέσουμε αυτό το γεγονός. Εντάξει, αλλά προσωπικά πιστεύω, ας πούμε, ότι ειδικά το φαινόμενο Σπέρα, η υπόθεση Σπέρα, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω. Αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βρεθεί κάποιος. Δεν έχω υπόψη μου να έχει κάποια καινούργια στοιχεία. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την περίπτωση της Σύρου, για την εφημερίδα της Άλπινς. Ναι. Που κατά κάποιες εκδοχές, όπως γράφει και εσύ στο βιβλίο, ίσως είναι η πρώτη αντιξιαστική κοντάσεων, ας πούμε. Ναι, αντιξιαστική κοντάσεων, μάλιστα η
Έλληνες ιστορικοί την αναφέρουν, ας πούμε, και ως αναρχοσυνδικαλιστικών τάσεων. Αλλά και την εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για αναρχοσυνδικαλιστικό. Οι οποίοι ήταν τι, ποια εποχή, ας πούμε. Αυτά είναι ήταν πολύ νωρίς. Πιστεύω ότι ήταν και εκεί σύγχρονη σχεδόν του δημοκρατικού συνδέσμου του λαού, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, σε αυτά τα νησιά, δηλαδή Σύρος και τα λοιπά, ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί αυτοί ήταν και καθολικοί, είχαν και μια έτσι άλλη, κάπως διαφορετική κοινωνία, τέλος πάντων. Αλλά ναι, υπήρχε αυτή η οργάνωση. Μάλιστα, από ό,τι ξέρω, ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού πρέπει να είναι μπορεί να έχει και επαφές με αυτούς. Ωστόσο, δεν το ανέφερα επειδή το αναφέρουν και άλλοι ιστορικοί. Και επίσης δεν έχουμε, ας πούμε, επίσης δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση και επαρκή έτσι, ντοκουμέντα πάνω σε αυτό, ας πούμε. Αναφέρεις στο βιβλίο και τον Δημήτρη Χατζόπουλο. Ναι. Και θέλω να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο, τα όρια του ιστορικού ηλισμού από το βιβλίο Σκέψη της Οργανώσεως. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα. Κοίταξε να δεις, ο Χατζόπουλος ήταν ο αδερφός του Κώστα Χατζόπουλου. Μάλιστα αυτοί ήταν τρία αδέρφια, υπήρχε ο τρίτος αδερφός, ο Σαχαρίας Χατζόπουλος, ο οποίος ήταν και αυτός έτσι αναρχοσυνδικαλιστικών τάσεων και ήταν, έδρασε και αυτός, ας πούμε, στην Αίγυπτο κάποια χρόνια. Ο Κώστας Χατζόπουλος με τον Δημήτρη βρισκόντουσαν σε διαμάχη κάποια στιγμή. Γιατί ο Κώστας, ας πούμε, τον επήραζε, ας πούμε, τον αδερφό του, ας πούμε, τι απόψεις είναι αυτές. Ο Κώστας ήταν αυτός, αυτό που λέμε, ας πούμε, γερμανική εκδοχή. Ήταν ακρεφνής σε αυτά. Μάλιστα, είχε γράψει και κείμενα και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρείται πρόδρομος, ας πούμε. Ο Χατζόπουλος, ο Δημήτρης, ήταν περισσότερο αναρχοσυνδικαλιστικών τάσεων και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό κείμενο και γι' αυτό το παρέθεσα. Αλλά δεν. Την εποχή που έγραψε αυτό το κείμενο, δεν υπήρχε τίποτα οργανωμένο. Και οι παλιοί, ας πούμε, κάποιοι από τους παλιούς έτσι, αναρχικούς, όπως ο Ηρακλής Αναστασίου κτλ., είχαν ήδη, ας πούμε, γίνει μέλη ευρύτερων, ας πούμε, σοσιαλιστικών σχημάτων. Όχι βέβαια του Δρακούλιο Αναστασίου, αλλά εντάξει. Αλλά δεν υπήρχε όμως τίποτα περαιτέρω. Ο Χατζόπουλος ήταν και μέλος αυτής της συνδικαλιστικής σοσιαλιστικής οργάνωσης, ας πούμε, που ήταν και αυτή μια μεικτή οργάνωση, αλλά η αριστερή της πτέρυγα ήταν αναρχοσυνδικαλιστικό τάσο. Αλλά δεν έχουμε όμως παραπάνω στοιχεία για αυτούς. Κανένας δεν αναφέρει. Οι μόνοι που αναφέρουν και παραθέτουν και κείμενα, όπως το κείμενο του Χατζόπουλου, είναι ο Παναγιώτης Νούτσος, βασικά. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι σε αυτόν οφείλουμε τα περισσότερα κείμενα. Εντάξει, εγώ το αναπαρήγα γιατί πιστεύω ότι είναι σοβαρό κείμενο. Ότι έθετε, ας πούμε, κάποια ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα που θέτει δεν έχουν διασαφινιστεί και δεν έχουν λυθεί, ας πούμε, ακόμα και σήμερα. Έτσι. Ειδικά στον ελλαδικό χώρο, που είναι εξαιρετική περίπτωση σε σχέση με άλλους. Θα μου πεις λίγα πράγματα για τον Ηρακλή Αποστολίδη. Ναι. Είναι ο πατέρας του Ρενού Αποστολίδη. Είναι ο πατέρας του Ρενού Αποστολίδη. Ο Ηρακλής Αποστολίδης. Εντάξει, λέω, ας πούμε, ότι γεννήθηκε στην Βουλγαρία κτλ. Πιτσιρικάς, δηλαδή 15χρονος, 16χρονος, ας πούμε, έχει ενστερνιστεί, ας πούμε, απόψεις και του Κροπότκιν αλλά και του Τολστόι. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, συμμετείχε και σε βίαιες πράξεις, όπως το γκρέμισμα του Αγάλματος κτλ. Αντιφατικά. Αντιφατικά, ναι. Αλλά κοίταξε να δεις, αντιφατικά. Αντιφατικά με την έννοια αντιφατική ήταν και ολόκληρη κοινωνία εκείνη την εποχή, έτσι, και οι απόψεις και όλα αυτά, συγκεκριμένες και. Μετέπειτα, εντάξει, στράφηκε στη δημοσιογραφία και τα λοιπά. Τώρα η Άμυνα ήταν μια εφημερίδα στην οποία δεν ήταν δικιά του Ηρακλή Αποσταλίδη. Ήταν μια εφημερίδα γενικότερης σοσιαλιστικής κατεύθυνσης, στην οποία ο Ηρακλής Αποστολίδης ήταν αρχισυντάκτης. Και επειδή, ας πούμε, προφανώς ο Κουκτσόγλου από το Βόλο που έμενε εκείνη την εποχή είχε αποκτήσει μια έτσι σχέση με τον Αποστολίδη και γι' αυτό έστανε και τα κείμενα, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά, εκτός, ας πούμε, από τα κείμενα του Κουκτσόγλου που δημοσίευσε ο Αποστολίδης ως αρχισυντάκτης στην Άμυνα, δημοσίευσε και αρκετές μεταφράσεις.
αρκετές μεταφράσεις από κείμενα του Μπακούνιν, του Κροπότκιν κτλ. Ο Αποστολίδης ήταν όπως και ο γιος του Ρένος μετά, ήταν μια. Και οι δύο, ας πούμε, έτσι ήταν περίεργες προσωπικότητες. Δηλαδή, δεν το λέω. Το περίεργο δεν το λέω με την έννοια, ας πούμε, την άσχημη. Με την έννοια, ας πούμε, ότι ήταν πολυσχηδείς προσωπικότητες. Δηλαδή, πατούσαν σε πάρα πολλά επίπεδα. Και κυρίως, ας πούμε, στο λογοτεχνικό, ας πούμε. Και όποιος ασχολείται με τη λογοτεχνία, ξέρει, ας πούμε, για τις εγκυκλοπαίδειες του και τα λοιπά, φιλόλογοι, ας πούμε. Ο δε Ρένος Αποστολίδης, ας πούμε, κάποια στιγμή είχε πει, ας πούμε, ότι ήμουν ατομικιστής αναρχικός, ας πούμε. Το υποστήριζε, έτσι. Ναι. Και εντάξει, είχαμε και το περίφημο επεισόδιο στη Βουλή τότε με τον με το Ρένο και τα λοιπά. Εντάξει. Πάντως ο Ηρακλής Αποστολίδης για μένα από τις πιο έτσι, όσο αφορά τα λογοτεχνικά βασικά. Και οπωσδήποτε, ας πούμε, επαινώ και την αυτά που δημοσίευσε τέλος πάντων σχεδόν ένα χρόνο στην Άμυνα. Θέλω να πεις και μια ιδιαίτερη περίπτωση, αυτή του Νίκου Βέλμου, ναι. Νίκος Βοιατζάκης. Νίκος Βοιατζάκης. Ο Βέλμος, ας πούμε, ήταν μια έτσι, περίπτωση μποέμ, λογοτέχνη και τα λοιπά, όπως ήταν και ομοφυλόφιλος, ο Νίκος Βοιατζάκης, ο οποίος ασκούσε κριτική σε όλο το καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κατεστημά της εποχής του, από μια έτσι γενικότερη ελευθεριακή. Πιστεύω, ας πούμε, ότι εντάσσεται στο δικό μας κίνημα, στο γενικότερο, για αυτή την κριτική και τα λοιπά, αλλά και για τον τρόπο ζωής του και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη προσωπικότητα σε αυτό το χώρο εκείνη την εποχή. Νομίζω ήταν ειδικά, ας πούμε, με αυτό το περιοδικό που το Φραγγέλιο που έβγαζε, ασκούσε φοβερή κριτική, ας πούμε. Το άσχημο και το τραγικό κατά κάποιο τρόπο είναι ότι το σημερινό αναρχικό κίνημα αγνοεί, ας πούμε, αυτές τις προσωπικότητες. Δηλαδή, δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι υπάρχουν αναρχικοί σήμερα που ξέρουν ποιος ήταν ο Νίκος Βέλμος. Και αυτοί, ας πούμε, που εξακολουθούν να μνημονεύουν τέτοιου είδους τέτοιες προσωπικότητες και φυσιογνωμίες, είναι ελάχιστοι. Και αυτό είναι άσχημο, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια έτσι, παράδοση την οποία πρέπει να τη διατηρούμε. Ανεξάρτητα, ας πούμε, από το αν είναι συνδικαλιστικοί ηγέτες ή πετούσαν βόμβες, ας πούμε. Δεν υπήρχαν μόνο αυτοί. Υπήρχαν, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, με τη γενικότερη στάση τους, ας πούμε, συνεισφέρανε, ας πούμε, στη γενικότερη κοινωνική κριτική. Τώρα φτάνουμε στις τελευταίες ερωτήσεις και θέλω να πεις με ποια κριτήρια κατέγραψες τα κείμενα στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου «Τα παρακτήματα». Καταρχάς, τα κείμενα που έβαλα ως παρακτήματα ήταν τα μόνο ολοκληρωμένα που είχαμε. Θα μπορούσα να βάλω και άλλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή έχω δει σχεδόν ολόκληρη τη σειρά, ας πούμε, του Σοσιαλιστή, του Καλέργη, εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα κείμενα, έτσι, και μεταφρασμένα και του Κροπότκιν και διάφορα. Επίσης και του Μαρκαντονάτου, ας πούμε, έτσι, ή διαφόρων άλλων, ξέρω εγώ, αναρχιζόντων, ας πούμε, όπως του Ματιάτου και όλων αυτών. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτά ακριβώς τα κείμενα αποδίδουν, ας πούμε, το πνεύμα που διαπερνά όλο το έργο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Με αυτή την έννοια. Είναι ενδεικτικό, δηλαδή, είναι ενδεικτικά, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, οποιοδήποτε άλλος θελήσει να προχωρήσει, είναι ελεύθερος να κάνει τη δική του, ας πούμε, έρευνα και ανάλυση και τα λοιπά, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω αυτή η ερώτηση αν εδώ και μέχρι θα την κάνω. Να. Ποια τα πρόσωπα ή τι γεγονότα που αναγράψαμε στο βιβλίο θεωρείς τα πιο κομβικά όταν έκανες την έρευνά σου, που στάθηκε το μυαλό σου περισσότερο να πεις, να είπες μέσα, ας πούμε, ότι αυτό το πρόσωπο, αυτό το γεγονός ήταν πολύ σημαντικά. Κοίταξε να δεις, όλα σημαντικά είναι, δεν όλα είναι σημαντικά. Εντάξει, δεν θεωρώ κάποιο περισσότερο και ή λιγότερο, ας πούμε, σημαντικό. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι από πλευράς, ας πούμε, φυσιογνωμιών, όπως είπα και πριν, ας πούμε, ο Παναγιώτης Πανάς είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες, όπως και ο Νικόλαος Κονεμένος, τον οποίο επίσης αγνοεί, ας πούμε, το αναρχικό κίνημα και κακώς. Ή κάποιες, και ο Μακανάρας, ο οποίος άδοξα χάθηκε και δεν ξέρω πώς, γιατί δεν ξέρουμε, ούτε επίσης και αυτού δεν έχουμε ούτε μια φωτογραφία. Εντάξει, να δούμε πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος φυσιογνωμικά, ας πούμε.
Και φυσικά ο Σταύρος Κουκουτσόγλου. Αυτές οι τέσσερις προσωπικότητες, τουλάχιστον για μένα, είναι καταλυτικές. Σε δεύτερη μοίρα βάζω, ας πούμε, προς πέρα στην αρχική του φάση και στις αρχικές του φάσεις, τέλος πάντων. Τώρα, γεγονότα, ας πούμε, που είναι κομβικά, για μένα ήταν η απεργία της Ερήφου και πιο πριν, ας πούμε, ήταν όλες, το σταφυδικό βέβαια, και ας πούμε η ίδρυση και οι απεργίες του Λαβρίου, των μεταλλεργατών, από πλευράς οργανώσεων και τα λοιπά, ας πούμε έτσι, συλλογικότητων, ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού και η Πιταπρόσω. Γιατί ήταν οι μόνες, ας πούμε, έτσι συγκροτημένες συλλογικότητες. Οι υπόλοιπες συλλογικότητες δεν ήταν συγκροτημένες. Και θέλω να το πω αυτό, θα μου πει, ας πούμε, ναι, εντάξει, είναι και βολιώτας. Δεν έχουμε καμία ένδειξη, ας πούμε, ότι οι αναρχοσυνδικαλιστές του Βόλου αποτέλεσαν μια συγκεκριμένη συλλογικότητα. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ήταν μια συνένωση, ας πούμε, ατομικοτήτων περισσότερο, που μπορεί, ας πούμε, να είχαν για κάποια ζητήματα, ας πούμε, τις ίδιες απόψεις ή τις ίδιες προσεγγίσεις. Γιατί αν, ας πούμε, δεν έχουμε... Οι αναρχοσυνδικαλιστές του Βόλου δεν φτιάξανε μια δική τους. Πάντα δρούσαν, ας πούμε, εντάξει, γύρω από το εργατικό κέντρο, στο οποίο, ας πούμε, κάποια στιγμή προτερήσαν, ας πούμε, οι σοσιαλιστές του Ζάχου. Εντάξει, οι οποίοι, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά από την έρευνα και τα λοιπά, δεν συμφωνώ με τον Ζάχο. Επίσης ήταν και ο Δελμούζος, ας πούμε, δηλαδή είχαμε και το Παρθεναγωγείο και τα λοιπά. Βέβαια, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ίσως υπήρχαν και ελευθεριακά, ας πούμε, ψήγματα, ας πούμε, ελευθεριακής εκπαίδευσης εκεί, αλλά όχι και τόσο. Αυτές τις δύο, ναι, για μένα ήταν οι πιο έτσι, καταλυτικές συλλογικότητες. Ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος και η Πιταπρόσω. Δεν έχουμε καμία άλλη. Δηλαδή, έχουμε, αναφέρουμε διάφορες, αλλά δεν έχουμε και στοιχεία να ξέρουμε τι ακριβώς. Πιστεύεις ότι από τους αναρχικούς και αναρχίζοντες, δεν το ρεύμα με των αναρχικών της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει ένα συνδετικό νήμα ή υπάρχει ασυνέχεια? Κοίταξε να δεις. Φαίνεται να υπάρχει ασυνέχεια, δηλαδή. Πιστεύω ότι ναι, υπάρχει ασυνέχεια. Σε αυτό βέβαια δεν φταίει το αναρχικό κίνημα, εντάξει. Σε αυτό φταίει, ας πούμε, από τη μία μεριά η πλήρης επικράτηση του ΚΚΕ στη δεκαετία του 30, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια, στη δεκαετία του 30 δεν ήταν μόνο το ΚΚΕ. Είχαμε και τους αρχαιομαρξιστές, οι οποίοι επίσης είχαν δύναμη. Έτσι. Και μάλιστα σε κάποια σωματεία υπερτερούσαν. Και σε κάποιες, ας πούμε, απεργίες ήταν αυτοί, ας πούμε, που τους υποκίνησαν και τις καθοδήγησαν. Και το ΚΚΕ, ας πούμε, δεν είχε καμία ανάμειξη. Όμως, ας πούμε, η πλήρης επικράτηση, ας πούμε, αυτού που λέμε, ας πούμε, έτσι όπως το λέμε σήμερα, καθεστωτικής αριστεράς, ας πούμε, ήταν καταλυτική, έτσι. Και η διάλυση, ας πούμε, των αναρχικών οργανώσεων από πριν. Και φυσικά, ας πούμε, η μεσολάβηση του πολέμου και του εμφυλίου ήταν, ας πούμε, ένα καθόλου, ας πούμε, ήταν καταλυτικοί αρνητικοί παράγοντες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σύνδεση. Νομίζω, ας πούμε, ότι το κίνημα το καινούργιο, το οποίο ξεκίνησε βασικά από την εξέλιξη του Πολυτεχνείου, ας πούμε, το 1973 μέχρι τώρα, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Επίσης, ας πούμε, τραγικά ελάχιστη ήταν η αναρχική της δεκαετίας του 70, ακόμα και του 80, που είχαν, ας πούμε, συνείδηση ή, ας πούμε, γνώριζαν απλώς ότι το 19ο αιώνα, ας πούμε, και στις αρχές του 20ου υπήρξαν, ας πούμε, αναρχικά κινήματα, ξέρω εγώ, στη Δυτική Πελοπόννησο ή δεν ξέρω εγώ και τι. Οι περισσότεροι, ας πούμε, όσοι ξέρανε μονάχα την Επιταπρόσω, τον Μαγκανάρ και τον Καραμπίλια και δεν ξέρανε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ξέρανε τρία ονόματα και αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Και το αναρχικό κίνημα, ας πούμε, δεν έκανε καμία προσπάθεια, ας πούμε, να ανακαλύψει αυτή την ιστορία. Και αυτό είναι λάθος. Και είναι, ας πούμε, πέρα, ας πούμε, από την προσωπική μου ανάγκη, που ξεκίνησα την έρευνα, ας πούμε, τολμώ να πω, ας πούμε, ότι
είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο προχώρησα στην έρευνα. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι... Το κίνημα, ας πούμε, αυτό είναι άλλο. Δεν υπάρχει ούτε καν ιστορική συνέχεια. Εκ των πραγμάτων δηλαδή δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι όσο καταγράφεται στο βιβλίο σε καταγράφεις. Ναι. Δεν είναι ιστορία το αναρχισμού στον Ελλάδικο χώρο, αλλά μια προσπάθεια καταγραφής των ριζοσπαστικών και γίνης σοσιαλιστικών ιδεών συναλλαμβανομένων και των αναρχικών. Ναι. Άρα θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί ρε Δημήτρη έβαλε στον τίτλο, ας πούμε, ο ίδιος αναρχίας ανέβηλε. Γιατί, ας πούμε, ήθελα να δώσω το κλίμα, εντάξει, εκείνης της εποχής. Είναι, ας πούμε, ιστορία. Κοίταξε να δεις. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι ιστορία. Και γι' αυτό έχω βάλει, ας πούμε, το «για μια ιστορία». Το «για μια ιστορία» υπονοεί, ας πούμε, ότι ίσως και εγώ ίδιος, ας πούμε, θελήσω να κάνω μια νέα έρευνα, ας πούμε, ώστε να αποκρισταλώσω, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα πράγματα, έτσι, που απορρέουν, ας πούμε, από αυτή την εργασία. Δεν ισχυρίζομαι, ας πούμε, ότι είναι η ιστορία του αναρχικού κινήματος. Όμως υπήρξε, ας πούμε, και ούτε ισχυρίζομαι, εντάξει, ότι υπήρξε πράγματι αναρχικό κίνημα, επειδή υπήρξαν, ξέρω εγώ, 2-3 αναρχικές ομάδες και κάποιες εκδόσεις κτλ. Εντάξει. Ισχυρίζομαι όμως ότι υπήρξε ένα συγκεκριμένο κίνημα κοινωνικό, το οποίο δρούσε και με αυτές τις απόψεις και με τις άλλες. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι επικαλυπτόντουσαν. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη, και πιστεύω το. Δηλαδή, προσωπικά πάντα το υποστήριζα αυτό. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, και. Αν αντιπαραθέσεις, ας πούμε, όλα αυτά τα στοιχεία και τα λοιπά, να τα μελετήσεις, αυτό θα δεις. Και αυτό φαίνεται πολλές φορές. Δηλαδή, η Επιταπρός, ας πούμε, που δημοσιεύει, ξέρω εγώ, κείμενα του Δρακούλη. Ή, ας πούμε, που οι αναρχικοί, ας πούμε, δρούνε, ας πούμε, από κοινού με τους σοσιαλιστές μέσα στις οργανώσεις του Καλέργη ή δεν ξέρω εγώ πιανού, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο έγινε συνειδητά αυτό το πράγμα, αλλά αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Λοιπόν, οπότε δεν λέω, ας πούμε, ότι είναι η ιστορία του αναρχικού κινήματος. Γιατί το να λες, ας πούμε, ότι έχεις ένα κίνημα σημαίνει, ας πούμε, ότι έχεις ένα συγκροτημένο πράγμα με οργανώσεις, θέσεις, προγράμματα. Και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο τότε. Οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, δεν είναι όπως σήμερα. Εκτός από λόγους καθαρής ιστορικής καταγραφής, έτσι. Ναι. Η οποία είναι προφανής και σημαντική. Ιστορική καταγραφή κάνω. Ωραία. Αλλά εμάς, σήμερα, γιατί μπορεί να μας ενδιαφέρουν αυτά τα γεγονότα και τα πρόσωπα της εποχής εκείνης. Πού μπορούν να μας αφορούν, σε τι. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι και μόνο στο ζήτημα, ας πούμε, της απόκτησης ιστορικής συνείδησης, πιστεύω ότι μας ενδιαφέρουν. Με την έννοια, ας πούμε, ότι μπορεί να λέω, ας πούμε, ότι το σημερινό κίνημα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Λέμε, ας πούμε, με αυτό που θα πω, ότι λες, ας πούμε, ότι ζεις σε ένα γεωγραφικό χώρο και δράς, ας πούμε, σε αυτό το γεωγραφικό χώρο που λέγεται Ελλάδα, έτσι. Ναι, αλλά σε αυτό το χώρο, ας πούμε, συμβήκανε διάφορα πράγματα, έτσι. Και μόνο, ας πούμε, από την άποψη της ιστορικής συνείδησης, οφείλες, ας πούμε, να τα αναδείξεις, να τα φέρεις στην επιφάνεια, ας πούμε, και να τα αναλύσεις. Εντάξει. Από αυτή την άποψη το βλέπω. Και βέβαια, ας πούμε, αν μπορείς, ας πούμε, να αντλήσεις, ξέρω εγώ, διδάγματα από αυτά. Που μπορεί και να μην αντλήσεις. Γιατί εντάξει, τώρα μιλάμε, ας πούμε, για κάποια πράγματα που σου πήγαν, ας πούμε, 100 και 120 χρόνια πριν. Αλλά εάν θέλεις πραγματικά, ας πούμε, να προχωρήσεις, ας πούμε, σε μια γενικότερη ανάλυση, ας πούμε, της ελλαδικής πραγματικότητας, ξεκινώντας, ας πούμε, από τότε που υποτίθεται ότι συστάθηκε, ας πούμε, το ελλαδικό κράτος και τα λοιπά, το σύγχρονο, νομίζω ότι είναι σημαντικό σημείο, ας πούμε. Και να μην εξετάσεις βέβαια μόνο αυτά που εξετάζω εγώ. Εντάξει, να εξετάσεις γενικότερα, ας πούμε, κοινωνικό πλέγμα και το κοινωνικό και τα λοιπά, ας πούμε. Δηλαδή είναι μια πολυσχηδής και χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά εμένα δεν με πειράζει αν είναι χρονοβόρα. Εμένα με πειράζει, ας πούμε, να υπάρχει θέληση να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα,
Πιστεύω, ας πούμε, ότι σήμερα, εντάξει, κάποια μέρη, ας πούμε, του σημερινού κινήματος μπορεί να θέλουν να το κάνουν, αλλά σε γενικές γραμμές δεν νομίζω. Υπάρχει μια έλλειψη σε αυτό το πράγμα. Αυτό πιστεύω ότι... Πιστεύω ότι μας αφορά. Όλους τους αφορά. Όπως επίσης μας αφορά, ας πούμε, και το κίνημα σε κάθε χώρα. Και η ιστορία του κτλ. Φτάνω στην τελευταία ερώτηση, η οποία δεν αφορά στον ίδιο. Καμία σχέση. Okay. Επειδή είσαι ζεις πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Ναι. Θέλω να μου πεις, αν υπάρχει καταρχήν αρχικό κίνημα στην Αυστραλία. Ναι. Και πώς είναι τα πράγματα, εφόσον υπάρχει. Κοίταξε να δεις, αναρχικό κίνημα στην Αυστραλία υπάρχει ή τουλάχιστον αναρχική παρουσία, γιατί εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει κίνημα. Με την έννοια που ορίζουμε ότι το κίνημα, και δεν το εξετάζω από αριθμητική άποψη, αν έχουμε, ας πούμε, χιλιάδες μέλη, 10 και 100, το εξετάζω, ας πούμε, από την άποψη της παρέμβασης και της παρουσίας σου, ας πούμε, στο γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθε, ας το πούμε, και τους κοινωνικούς αγώνες. Λοιπόν, το αναρχικό κίνημα, τέλος πάντων, οι αναρχικές ιδέες στην Αυστραλία εμφανιστήκαν τον 19ο αιώνα. Μάλιστα, η πρώτη αναρχική ομάδα που ιδρύθηκε ήταν η αναρχική Λέσκη Μελβούρνη, στα αγγλικά Melbourne Anarchist Club, το 1886. Λοιπόν, κατά βάση αναρχοκομμουνιστικής κατεύθυνσης. Υπήρχε όμως και μία, από την άλλη, υπήρχε και μία έτσι συνδικαλιστική πλευρά του κινήματος, με την έννοια ότι υπήρξε μία παράδοση των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, με αυτό το πρόταγμα, ας πούμε, One Big Union, δηλαδή εργοστασιακός συνδικαλισμός στη βάση και όχι συντεχνιακός και κλαδικός, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο μετέπειτα κίνημα. Βέβαια, τα συνδικάτα εκείνης της εποχής, το 1896, ιδρύσανε το Εργατικό Κόμμα, το Australian Labour Party. Δεν υπήρξαν, ας πούμε, μετά αναρχικές οργανώσεις σαν το Melbourne Anarchist Club. Υπήρξε όμως αναρχική παρουσία σε γενικότερα σχήματα και ευρύτερα σχήματα. Μάλιστα, μία οργάνωση που ήταν από τους προπομπούς του Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστραλίας ήταν το Victorian Socialist Party, που ήταν στην πολιτεία της Βικτόριας, ας πούμε. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βικτόριας είχε μία έντονη τάση στα αριστερά, η οποία ήταν κατά βάση ελευθεριακή. Λοιπόν, κάποια στοιχεία από αυτά, από αυτούς, προχωρήσαν, ας πούμε, στην ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστραλίας. Το οποίο Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστραλίας, στη δεκαετία του 20, του 1922 είναι αυτό, εξακολουθούσε, ας πούμε, να έχει κάποιες ελευθεριακές τάσεις. Και μάλιστα στη δεκαετία του 30, ως απόρρια, ας πούμε, της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 29, ειδικότερα, ας πούμε, στην Αυστραλιανή Ήπεθρο, επικρατούσε πάρα πολύ μεγάλη, και στα αστικά κέντρα βέβαια, τόσο μεγάλη φτώχεια, ανεργία κτλ. Αυτό ήταν κοινό και σε όλες τις κατά βάση αγγλόφωνες χώρες, Αμερική κτλ. Στη δεκαετία του 30 ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα εκείνο η μόνη επαναστατική οργάνωση, ανεξάρτητα, ας πούμε, αν ιδεολογικά διαφωνούμε ή όχι, ήταν η μόνη επαναστατική οργάνωση η οποία οργάνωνε καταλήψεις, μαζικές καταλήψεις στέγης για τους άνεργους και τους άστεγους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε, ας πούμε, και πώς το λένε, είχε φτιάξει δίκτυα υπεράσπισης, ας πούμε, αυτό το καταλήψεων, με την έννοια ότι αν, ας πούμε, πήγαινε, ρε παιδί μου, κάποιος κλητήρας, δικαστικός ή μπάτσι, ας πούμε, να εξώσουν, τέλος πάντων, ένα ζευγάρι ή κάποιος, ξέρω, από ένα σπίτι σε μια γειτονιά, μέσα σε μισή ώρα μαζευόντουσαν, ας πούμε, 100-200 άτομα, ας πούμε, που εμποδίζανε ακόμα και βία την έξωση. Εντάξει, μετέπειτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστραλίας, εντάξει, εξελίχθηκε βέβαια στη δεκαετία του 50 και του 60, ήταν πρώτη δύναμη, ας πούμε, σαν συνδικάτα. Βέβαια, έτσι παρεφερές να πω εδώ πέρα, ότι το κομμουνιστικό κίνημα, ας πούμε, στην Αυστραλία ακολούθησε τη μοίρα και του ελληνικού, όπως και άλλων, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, που
ως απόρρια, ας πούμε, των γεγονότων του 68 στη Τσεχοσλοβακία κτλ. Το οποίο, ας πούμε, διασπάστηκε βέβαια και η πλήρης διάσπαση και διάλυση επέλθε, ας πούμε, το 70-71. Ας πούμε, δεν υπάρχει κομμουνιστικό Αυστραλία. Υπάρχει μια ομάδα, ας πούμε, τέλος πάντων, πάρα πολύ μικρή, η οποία λέγεται κομμουνιστικό Αυστραλία. Είναι ψευδεπίγραφη, έτσι. Τώρα, όσο αφορά, ας πούμε, το αναρχικό κίνημα, το καινούργιο αναρχικό κίνημα, η καινούργια αναρχική σκηνή, ας το πούμε, στην Αυστραλία, ιδρύθηκε, εμφανίστηκε με την έλευση, με τη μαζική μετανάστευση, λοιπόν, στη δεκαετία του 50. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτή η πρώτη αναρχική, ας πούμε, οι πρώτες αναρχικές ομάδες δεν ήταν αγγλόγλωσσοι και αγγλόφωνοι. Ήταν Ισπανοί αναρχικοί εξόριστοι, εντάξει, και ήταν και Βούλγαροι αναρχικοί εξόριστοι. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 ιδρύθηκε μια μεγάλη βουλγάρικη αναρχική ομάδα στο Σίδνεϊ, γύρω στα 100 άτομα, ας πούμε, και μια αντίστοιχη 2-3 χρόνια μετά Ισπανών. Αυτή βασικά ήταν, ας πούμε, το Αυστραλιανό αναρχικό κίνημα, μέχρι που στις αρχές της δεκαετίας του 60 διάφοροι Αγγλοαυστραλοί, Αγγλοαυστραλιανοί, τέλος πάντων, καταγωγής νεολαία, έτσι άρχισε, ας πούμε, αυτό το κίνημα της αντικουλτούρας, το χίπικο, το αντιτέχνη και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, αυτό βέβαια από αυτό βγήκε και, ας πούμε, και κάποια έτσι, πιο, ας πούμε, αναρχικοί, πιο συγκεκριμένοι αγωνιστές που φτιάξαν ομάδες, ήρθαμε στη δεκαετία του 70, γίνανε και κάποιες αναρχοστικαλιστικές βιβλιοπολία και τα λοιπά. Σήμερα υπάρχει μια κίνηση, κυρίως στη Μελβούνη και στο Σίδνεϊ, πάντα στη Μελβούνη και στο Σίδνεϊ ήταν. Στη Μελβούνη έχουμε δύο έτσι, αναρχικές ομάδες, ας πούμε. Το Melbourne Anarchist Communist Club, group, αναρχική κομμουνιστική ομάδα Μελβούνης, στην οποία είμαι και εγώ μέλος και με κύριο συμμετέχουμε, ας πούμε, σε συνδικάτα. Μικρή ομάδα, αλλά εντάξει, έχουμε καταλυτική, ας πούμε, σημαντική παρουσία, ας πούμε, και στο αντιφασιστικό και στο συνδικαλιστικό. Είμαστε όλοι μέλη των αντίστοιχων συνδικάτων των επαγγελμάτων μας και υπάρχει και η Collective Action που πρώτα λεγόταν Affinity, Anarchist Affinity, με τους οποίους συνεργαζόμαστε βέβαια σε πάρα πολλά πράγματα. Στο Σίδνεϊ υπάρχει ένα αρχός βιβλιοπωλείο και ομάδα, το Jura Bookshop, το οποίο είναι από το Ζηρά που λέμε, της Ομοσπονδίας του Ζηρά στην Ελβετία. Κάποιες ομάδες, υπάρχει και αναρχοσυνδικαλιστική ομοσπονδία, η οποία είναι μικρή βέβαια, δεν έχει παρουσία, ποτέ δεν είχε παρουσία, κυρίως σε εργατικούς χώρους. Το παράξενο είναι ότι κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, ενώ λέγανε ότι είναι αναρχοσυνδικαλιστές, ασχολιόντουσαν κυρίως, ας πούμε, με ζητήματα, ας πούμε, προσωπικά. Δηλαδή, ας πούμε, ότι είμαι vegan, για παράδειγμα, ας πούμε. Εγώ προσωπικά αυτά τα θεωρώ προσωπικές τάσεις που δεν έχουν καμία πολιτική υφή, ας πούμε. Το αν εσύ, ας πούμε, δεν τρως κρέας ή ψάρι, δεν νομίζω ότι διαφέρει το κίνημα αυτό το πράγμα. Είναι μια προσωπική στάση, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά αυτά, ας πούμε, αυτού του είδους στάσεις, εντάξει, τις συναντάμε, ας πούμε, στις αγγλόφωνες χώρες, που προσπαθούν, ας πούμε, να θεωρητικοποιηθούν και να θεωρηθούν τάσεις, ας πούμε, του κινήματος που δεν είναι. Αυτά, και υπάρχει και ένα γενικότερο έτσι, πώς το λένε, σύνολο ανθρώπων, ας πούμε, που συμμετέχουν, ας πούμε, σε ευρύτερα κινήματα, σε ευρύτερα σχήματα, στα οποία μπορεί να συμμετάσχουν και αριστεροί. Το κίνημα είναι μικρό αριθμητικά, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε δικά μας πράγματα. Θα θέλαμε, αλλά από την άλλη βρίσκουμε ότι είναι και πολύ πιο αποτελεσματικό, ας πούμε, να συμμετάσχουμε σε γενικότερες κινήσεις, χωρίς, ας πούμε, να μας πει ποτέ κάποιος ότι, ξέρετε, εγώ δεν συνεργάζομαι με αναρχικούς γιατί είσαστε προβοκάτορες και μικροαστοί, έτσι. Ούτε εμείς να πούμε, α, ξέρετε, εσείς είσαστε τροτσκιστές και εμείς δεν γουστάρουμε τον Τρότσκι επειδή κατέστειλε την Κροστάλτη. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Συνέβη, ας πούμε, αυτό συνέβη πριν κάποιες δεκαετίες. Το ζήτημα όμως είναι ότι έχουμε να αντιπαλέψουμε κάποια πράγματα. Και αν, ας πούμε, θέλουμε να προχωρήσουμε σε θεωρητικές αντιπαράθεσεις, αυτό είναι άλλο καπέλο, ας πούμε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η άποψη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω, αν και φτάσω στο τέλος τώρα, το αυτόνομο αυτοδιαχειριζόμενο στο εκπέρασμα που μας φιλοξένησε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσένα πολύ. Ναι.
τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Επίσης, ευχαριστώ και εγώ του αυτόνομου Στέκη, που είναι τώρα, λέγεται, πέρασμα, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Και καλή συνέχεια.